καψούριδες, ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες, χάντο δαθέ. Πάμε και σήμερα για δύο ώρες ράδιο ψυχοθεραπείο και αντιψυχοπλακωτισμό λέμε. Γιατί σήμερα έχει μια παρασκευήλα στην ατμόσφαιρα, Χρήστο Κιώση. Ε, γιατί σήμερα είναι σαν να είναι τελευταία μέρα πριν την άδεια την καλοκαιρινή. Εκεί στα μέσα Ιουλίου που λες, παιδιά, θα τα πούμε σε λίγες μέρες τώρα πάλι. Γιατί υπάρχει αυτό? Ενώ έξω το αγιάζει, φίλε, σφυροκοπάει τα κορμιά μας και σκαμπυλίζει, να πούμε, τα σώματα του καθένα που έχει βγει, του καθενός που έχει βγει έξω για να πάει στη δουλίτσα του. Και, πρόσεξε, το καιρικό φαινόμενο ευρυδίκη. Ήθελα να ξέρω ποιος μαλαμπίμπιπ βαφτίζει τους τυφώνες, βαφτίζει, να πούμε, τα καιρικά φαινόμενα. Ευρυδίκη. Βαφτίζεται ο τυφώνας Ευρυδίκη. Τι Ευρυδίκη, τι Βαλαβάνη. Να έχει ο άλλος τον καημό του, του σηκώνει τα αυτοκίνητα στα Επτάνησα, πνιγήκανε. Να πούμε στην Δυτική Ελλάδα το ίδιο. Πραγματικά πλήττει ένα κύμα κακοκαιρία στη χώρα. Με αυτοκίνητα να πέφτουν στη θάλασσα και τέτοια πράγματα. Αυτά που τα βλέπουμε λίγο στα βιντεάκια από την Αμερική, ξέρω εγώ, από διάφορους άλλους τόπους. Και να έχει και το. Η Ευρυδίκη, λέει. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε ότι η γυναίκα είναι αυτή που έρχεται στεγνή, φεύγει υγρή, τέλος πάντων, και στο διάβα της παρασένει τα πάντα. Και γι' αυτό βάζουν γυναικείους όρους, γυναικεία ονόματα. Φαντάζεσαι τώρα, τι τυφώνας είναι? Ο Μπάμπης. Δεν συνάβει. Αμάν τι, χτυπηθήκαμε τι, από το Βρασίδα. Δεν είναι. Ενώ ακούγοντας ένα όνομα, και μάλιστα όχι ο τυφώνας Μαρία, δηλαδή κάτι απλό, κάτι καθημερινό, βάζουν και ένα όνομα περίεργο. Η Ευρυδίκη, φαντάζεσαι μία, ας πούμε, όχι σε τι Βαλαβάνη, φαντάζεσαι μία που έχει κακιά φάτσα, γαμψή μύτη με σπυρί πάνω, οπωσδήποτε έχει σπυρί, σπυρί σαν, σαν φως από περιπολικό, σαν το καρούμπαρο του Σκόρδα. Δόντια λίγο στραβά, λίγο μαυρισμένα, λίγο για να πας από το ένα δόντι στο άλλο, 30 ευρώ ταξί, λίγο Γεωργίου, αν με καταλαβαίνετε, χωρίς να υπάρχει, ας πούμε, μια συνέχεια στα δουλειά. Επίσης, λίγο μαλλί, λίγο φαλάκρα, λίγο αυτά, λίγο γαψιά πόδια, λίγο λιτμπάρσκι, λίγο καρούλιας, λίγο, λίγο μύτη καρασαβίδης, λίγο αυτή μπακατσιάς, είναι ασιόπουλος, λίγο σαγόνι για τσεκμόχ, λίγο καμπουρίτσα νίκητ σαν αυτό που έπαιζε τον Άρη και ήρθε και σε εμάς ένα φεγγάρι, τι άλλο να βάλω, λίγο βλέμμα Τρίφων Ιβάνοφ, λίγο γάμπα Hans Peter Brinkel, δηλαδή ένα τέτοιο κράμα έρχεται. Η Ευρυδίκη και λέει θα σας γαμίσει πάντως, θα σας σηκώσει τα φύσια κουφάδες. Εντάξει, αυτή είναι φωνή βέβαια από τη γιαγιά μας, η οποία δικαιώνεται σε πολλά πράγματα όπως βλέπετε, και θα δικαιωθεί πλήρως το καλοκαίρι. Τότε είναι που θα βγω και θα πω: πρώτη εδώ, κυρίες και κύριοι, πρώτη εδώ ακούσατε για την επιστροφή ενός συγκεκριμένου. Έτσι. Λοιπόν, Χουάρι Γκόμες είναι εδώ. Αυτός ο Λεβέντης που στην αιμοδοσία έξω από το Παταλαδάκι είχε πει τσουμουτσού. Όταν του είπε να πει ζουμουσού, υπέροχος. Η ομάδα κέρδισε χθες. Μπράβο της. Στο Βόλεϊ γίνεται δουλίτσα πάλι. Επιστροφή Γκόμες με νίκη. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό να έχει το φυσικό της ηγέτης σε καλή κατάσταση. Θα τα πούμε όλα. Θα τα συζητήσουμε. Αν δεν έχουμε διακοπές ρεύματος σήμερα, αν δεν πέσει πάλι blackout. Αυτός είναι, φίλο, ο πιο φοβερός μαύρος. Ο πιο φοβερός μαύρος δεν είναι ούτε ο Michael Small, που θρύλει, λένε και μύθοι, αστικοί μύθοι, ότι όταν κατέβασε την πετσέτα στα ντους, όπως γίνεται πάντα στις ομάδες, στο στρατό κτλ, είπαν ότι μάλλον το Small δεν ισχύει, ότι είναι για αντιπερισπασμό να σε λένε Mike Small και να είσαι γεώτρηση, να πούμε τρυπόδι. Το λέω εύσχημα, γιατί υπάρχουν παιδιά μέσα στα αυτοκίνητα και στα σχολικά και μπαμπαδομαμάδες. Το λέω εύσχημα, αλλά τέλος πάντων να βγαίνει η ανακόντα και να μένω «Α, να ακούγεται ένα τέτοιο πράγμα». Καταλαβαίνετε τώρα πως είναι, τέλος πάντων. Ο πιο φοβερός μαύρος όμως δεν είναι αυτός, είναι ο blackout. Blackout γιατί, έρχεται ο μαύρος και λέει διακοπή ρεύματος, βγαίνεις από το στούντιο. Black, why? Blackout! Έξω ρε, έξω. Υπάρχει βέβαια και ο Black Jack που είναι επίσης φοβερός τύπος. Είναι ξάδερφος του Blackout, ο Blackjack, από το σόι της μάνας τους είναι αυτοί. Από το σόι της μάνας τους. Εδώ είμαστε, ανοίξαμε τον μπλιμπλίκι. Χθες λοιπόν είχαμε διακοπές ρεύματος άπειρες. Καταπληκτική ήταν η χθεσινή εκπομπή. Ήταν ένα πείραμα
με τα Volt παίξαμε. Παίξαμε να πούμε με τη ΔΕΗ, παίξαμε με το ρεύμα, παίξαμε με τους ACDC. Γενικότερα, εναλλασσόμενα, αυτά και τα λοιπά, όμορφα. Εμείς γενικά είμαστε στην πρίζα, δηλαδή δεν χρειάζεται να έχουμε ρεύμα, είμαστε στην πρίζα ούτως ή άλλως. Αλλά σήμερα νομίζω θα έχουμε μια ομαλή εκπομπή. Χθες βγήκε ο μάγος ένας, ο οποίος θεωρείται υπεύθυνος και σήμερα θα βγει να αποτινάξει από πάνω του τη φήμη ότι αυτός κανόνισε να πέσει το ρεύμα για να μας δείξει τις δυνάμεις του. Η άλλη είναι από ότι μόλις έκανα τον επίτιμο που σήμερα δεν θα αποτολμήσω. Όχι μόνο έπεσα, αλλά όταν γύρισε το ρεύμα και τον ξαναέκανα, έπεσε και πάλι το ρεύμα. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό πουθενά. Και από μακριά που είναι, να ξέρετε, έχει δυνάμεις. Τα μηνύματα, τα 39 μηνύματα τα χθεσινά, μέχρι την ώρα που έγινε η εκατόμβη, να πούμε, με το ρεύμα, ο Αβαβάου Παπαπάου, μπαίνουν σήμερα με τα μηνύματα που θα στείλετε, γιατί έχουμε το υπέροχο διήμερο στις Θερμές. Υπέροχο διήμερο, δύο διανυκτερεύσεις, τριήμερο δηλαδή, στο Λουτράκι, προσφορά από το Snow Travel, στο Λουτράκι Αριδέας, αλλά και τις κρεατάρες, μία σακούλα κρέατα, τα κρέατα ενός μήνα από το κρεοπωλείο Μιχάλης στον Εύωσμο, εκεί στη Μενελάου. Εκλεκτότατα. Και αύριο έχουμε και συνέχεια στα κρέατα, να ξέρετε. Θα ταΐζουμε με πολύ μεγάλη χαρά δύο οικογένειες, δύο παρέες, εντάξει, δείτε το όπως θέλετε, εσείς πείτε το, εντάξει, αυτό είναι. Δεν ξέρω το ποιος πηγαίνει κιόλας, δεν ξέρουμε ποιος κερδίζει. Αυτός ένα μηδέν θα μου πείτε και να έχετε δίκιο. Βέβαια δεν αντιλέγω. Χορηγή πρώτης ώρας είναι ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης με τηλεοράση Sony. Θα σας πω περισσότερες λεπτομέρειες από αύριο. Κορυφής τηλεοράσης. Εκεί θα βρείτε αυτό που θέλετε. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. 7.000 ευρώ δώρα το προηγούμενο event τη Δευτέρα που έγινε πραγματικά ένας μεγάλος χαμός. Μαζί προχωράμε, μαζί με την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, μισός αιώνας εμπειρίας στα ηλεκτρικά. Κάντε τη βόλτα σας από αλλού και στο τέλος θα καταλήξετε εκεί. Και φυσικά για υγραέριο δεν συζητάμε, δεν παίζετε κοροναγράμματα με το αυτοκίνητό σας. Πηγαίνετε στον ειδικό, εκεί στην περιοχή αεροδρομίου, 473-118, 0 προκαταβολή, 12 άτοκες δόσεις. Πηγαίνετε, κλείνετε ραντεβού, βάζετε το μαραφέτη και βλέπετε να μένουν λεφτά στην τσέπη σας. Σε σχέση με τα λεφτά που δίνετε τώρα για τη βενζίνη, σχεδόν τα μισά λεφτά είναι ξαφνικά σαν να βρήκατε μια επιπλέον δουλίτσα και μπαίνουν και χρήματα στην τσέπη σας. Γιατί να μην τα εξοικονομήσετε με απόλυτη ασφάλεια από τον ειδικό εκεί στο χώρο της ρεζέρβας, πίσω μπαίνει εκεί που είναι η ρεζέρβα, μπαίνει το καζανάκι, δεν σας τρώει και χώρο από το χώρο των αποσκευών. Πολλά έχουμε να πούμε. Κλαίει η Ιταλία όλη από χθες το βράδυ με γοερό κλάμα, διότι από το 1958. Πόσο χρονών ήμασταν κι όσοι το 58? Να πούμε πόσο χρονών ήταν οι μπαμπάδες μας, μάλλον, γιατί εμείς δεν βγήκαμε καμιά 20 χρόνια μετά. Από το 1958, δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι 5 και 10 χρόνια, είχε να μείνει έξω η Ιταλία. Η Ιταλία, η οποία έφερε χ-0-0 με τη Σουηδία, όπου υπήρξε τραυματισμός που επηρεάζει και το ελληνικό πρωτάθλημα καθοριστικά, θέλω να πω, περαστικά στο παλικάρι. Έχουμε πει πολλές φορές, δεν ευχόμαστε κανένα τραυματισμό αντιπάλου για να είμαστε εμείς ισχυροί, αλλά λέγαμε όλο αυτό το διάστημα ότι το ρόστερ της ΑΕΚ δεν έχει βάθος, στηρίζεται σε 2-3 συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές και αυτοί οι 2-3 λες και έχει πέσει περονόσπορος, αρχικά ο Μάνταλος και τώρα ο Γιάκοπ Γιόχανσον, το Σουηδός, το μηχανάκι της ΑΕΚ, που είναι καθοριστικός στο χώρο του κέντρου, έπαθε ρήξη προσθείου ή πρόσθειου χιαστού. Τουλάχιστον ένα εξάμηνο έξω. Ο Λεβέντης χάνει και τη μεταγραφή γιατί ήταν να τον πουλήσει η ΑΕΚ στο εξωτερικό για να βγάλει πολλά λεφτά. Μένει λοιπόν έξω για ένα εξάμηνο και καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική απώλεια για την ΑΕΚ. Ύστερα από το Μάνταλο που ήταν ο πρώτος που έπαθε το σοβαρό τραυματισμό, που υπέστη, να πούμε καλύτερα την σωστή τη λέξη, υπέστη τη ρήξη χιαστών. Τώρα έρχεται η σειρά του Σουηδού που θα μείνει πολύ καιρό έξω. Η σκηνή του τραυματισμού, το στιγμιότυπο, είναι ανατριχιαστικό. Το καταλαβαίνουμε πλέον όταν βλέπουμε να κολλάει το πόδι, να πηγαίνει αλλού το σώμα και να μένει κολλημένο το γόνατο ή το πόδι στο χορτάρι. Είναι από μακριά, κάνει μπαμ, φαίνεται, είναι εξόφθαλμο ότι πρόκειται για πολύ σοβαρό τραυματισμό. Και ευχόμαστε το παιδί να γυρίσει γρήγορα υγιής πίσω. Όμως, πλην όμως, επειδή δεν παίζουμε μόνοι μας στο πρωτάθλημα, θα ξαναγυρίσω στην Ιταλία, είναι σημαντικότατη απώλεια για την ΑΕΚ στη μάχη, στην κούρσα για τον τίτλο.
μαζί είμαστε που το διεκδικούμε αυτό το φετινό πρωτάθλημα και είναι όπως είναι πολύ σημαντικό όταν τραυματίζεται ένας δικός μας παίκτης, όπως τραυματίστηκε ο Μαουρίσιο που θεωρώ ότι ήταν καθοριστική η απώλειά του στο μάτς με την ΑΕΚ, αν και ήταν για λίγο γιατί φαίνεται ότι γυρίζει γρήγορα, όπως ήταν σημαντική απώλεια για μένα για ένα παιδί που λίγο το αναφέρει πλέον ο κόσμος, γιατί όταν μένεις πολύ καιρό έξω δεν λέω ότι ξεχνιέσαι, αλλά δεν είσαι στο προσκήνιο. Μιλάω για το Μιστακίδη, ένα παιδί που εγώ το εκτιμώ πάρα πολύ παικτικά. Όποτε χρειάστηκε, δεξί μπακ, δεξί χαφ, δεκάρι, οκτάρι, όπου χρειάστηκε, ένα παιδί με πολύ ταλέντο, ένα παιδί που ήρθε από το πουθενά και άρπαξε την ευκαιρία του. Θυμίζω το μεγάλο μάτς που είχε κάνει μέσα στο Βεσφάλεν με την Dortmund, αλλά και όσες φορές χρειάστηκε να σκοράρει, να βοηθήσει, είναι μια απώλεια ο Μιστακίδης. Λέω λοιπόν ότι στη μάχη αυτή της κούρσας για τον τίτλο είναι απώλεια τεράστια για την ΑΕΚ. Ο Γιώχανσον μετά τον Μάντολο. Χάνουν λοιπόν στη ραχοκοκαλιά τους, χάνουν στα χάφ τους, αν και τον Μάντολο το βάζει και αριστερά, χάνουν δύο πολύ τεράστια, πολύ μεγάλα όπλα οι ΑΕΚτσίδες. Γυρίζω λοιπόν στην ΑΕΚ, μένει από το 1958 και μετά έξω. Η συγκλονιστική, η πιο δυνατή στιγμή είναι που αυτός ο κορυφαίος τερματοφύλακας ίσως όλων των εποχών, αν βάλουμε μαζί με τους πιο παλιούς τον Λεβ Γιασίν, μετέπειτα να βάλουμε τον Πίτερ Σμάιχελ στην πεντηκονταετία αυτή δηλαδή, θεωρώ ότι ο Μπουφόν είναι μέσα εκεί, είναι στην κορυφή, κάθεται στο θρόνο μαζί με 2-3 ακόμα. Μιλάμε για ένα τεράστιο τερματοφύλακα, όχι μόνο σαν παίκτης αλλά και σαν χαρακτήρα, σαν προσωπικότητα. Και βλέπεις λοιπόν έναν άνθρωπο στα 37, στα 38 του, ενώ το έχει πάρει το Μουντιάλ στη Γερμανία, το πήρε το Μουντιάλ στη Γερμανία, το βλέπεις να κλαίει σαν μωρό παιδί. Αυτόν που έχει πάρει και Euro, που έχει πάρει και Champions League, όχι, που έχει πάρει και Euro, έχει πάρει με την Εθνική, μιλάμε τώρα. Φοβερό και αυτό να μην έχει πάρει Champions League, φίλο Μπουφόν, είναι απίστευτο έτσι. Είναι απίστευτο. Όταν τα πήρε η Juventus δεν έπαιζε ο Μπουφόν. Νομίζω ήταν στην Πάρμα ακόμα. Λέω λοιπόν ότι θα πρέπει λίγο, αν ήμουν ποδοσφαιριστής, νέος, με φιλοδοξία, με φλόγα μέσα μου, με εγωισμό, θα ήταν πολύ διδακτική η εικόνα ενός ανθρώπου που έχει πάρει και το Μουντιάλ και το Euro στα 38 του, ενώ βρίσκεται στη δύση της καριέρας του, να κλαίει σαν μωρό παιδί. Γιατί? Γιατί δεν κατάφερε να πάρει την ομάδα του και να την πάει σε ένα ακόμα Μουντιάλ στη Ρωσία, εκεί όπου θα ήθελε λογικά να κλείσει και την καριέρα του. Μπορεί στο μυαλό του να έχει ότι με μια κατάκτηση του Μουντιάλ θα ήταν το ιδανικό κλείσιμο, ο ιδανικός επίλογος, η ιδανική αυλαία για μια καριέρα σαν αυτή του τεράστιου αυτού τερματοφύλακα, και τον βλέπεις και κλαίει σαν μικρό παιδί. Μου κάνει φοβερή εντύπωση, παιδιά. Είναι πολύ δυνατή η εικόνα και λες τώρα αυτός δες. Και λέω πόσο δυνατός χαρακτήρας μπορεί να είσαι, πόσο μεγάλη δίψα, άσβεστη δίψα μπορεί να έχεις ακόμα για να κλαις εσύ που το έχεις πάρει στο τέλος ρε φίλε. Δηλαδή okay, απλά καταλαβαίνει ότι δεν θα έχει άλλη ευκαιρία. Αυτή ήταν η τελευταία ευκαιρία του με την Εθνική, η τελευταία σκηνή που έχει κατέβει στο corner για να πάρει μια κεφαλιά εκεί στα Άλαν Ντάλα της Παρασκευής στο Γάλα. Εκεί που γίνονται αμπουμπούλες, μήπως και πάρουμε καμιά κεφαλιά, μήπως μέσα στο τσούρμο σκοράρουμε. Είναι, νομίζω, άδικη για αυτό τον τεράστιο τερματοφύλακα να είναι αυτή η τελευταία εικόνα που έχουμε από τον Μπουφόν στην Εθνική Ιταλίας. Βέβαια, για να τα λέμε και όλα, μεγάλη σφαγή χθες. 3 πέναλτι δεν δόθηκαν στη Σουηδία. Δηλαδή, οι Ιταλοί όλα αυτά τα χρόνια δεν είναι Παναγίες με φωτοστέφανο πάνω από το κεφάλι τους. Αν μπορούμε να πούμε ότι μια ομάδα ευνοήθηκε όλα αυτά τα χρόνια από τα κέντρα αποφάσεων, από τους διαιτητές που είχε δικούς της, από τους ανθρώπους που είχε σε ομοσπονδίες κτλ., αυτή είναι η Ιταλία. Η οποία αρκετές φορές πήρε σφυρίγματα. Πάντοτε οι Ιταλοί ήταν, δεν θέλω να πω τη λέξη μαφιόζοι στο ποδόσφαιρο, αλλά τέλος πάντων ήταν μέσα στα κέντρα αποφάσεων. Συμφωνούμε, Χριστογιώση. Ήταν μέσα. Οι Ιταλιάνοι, ρε παιδί μου, το γνωρίζαν το θέμα. Επίσης θα πει κάποιος ότι ποτέ η Ιταλία τα τελευταία χρόνια, ακόμα και το Μουντιάλ που κατέκτησε, δεν έπαιξε μπάλα. Πήγε και το πήρε με ταμπούρι, πήγε και το πήρε με σφιχτή άμυνα και στο Μουντιάλ της
Γερμανίας, εκεί που έγινε και η μανούρα με τον Ζιντάν στον τελικό, με την κεφαλιά του Ματεράτσι. Δηλαδή πάντα ήταν λίγο, ήταν λίγο στο παιχνίδι τους, λίγο βρώμικοι, λίγο εκεί. Καταλαβαίνετε τώρα, έτσι. Δηλαδή έβαλε τα μεγάλα μέσα ο Ματεράτσι, του είπε διάφορα για την αδερφή του, του τη ζήτησε σε γάμο, άλλο δεν την έδωσε. Εντάξει, δεν του είπε τι όμορφα μάτια που έχει η αδερφή σου, και άλλο λέει ναι, α τα μάτια κάτω γιατί είναι αλλού δοσμένη, αλλού ταγμένη, έχει πρίκα ρεμπινέ, δεν έχω, γιατί δεν τη δίνει και αυτά και τα λοιπά. Δεν υπήρξαν τέτοιοι διάλογοι. Αναφέρθηκε σε επαγγέλματα ο Ματεράτσι, στα πιο αρχαία των επαγγελμάτων, εκεί που ακόμα δεν υπήρχε ούτε μπλοκάκι, ούτε τέβε, ούτε ίκα, και κάποια κορίτσια προσέφεραν ανακουφίστριες, θα τις πούμε, εκείνη την εποχή. Λοιπόν, το πήρε τότε η Ιταλία. Η τελευταία φορά που θυμάμαι εγώ την Ιταλία να παίζει μπάλα ήταν το 1982 στο Μουντιάλ της Ισπανίας, εκεί που έκανε κουδούνι την Βραζιλία, που είχε πίσω στην εστία της αντί για τερματοφύλακα μία πλαστική καρέκλα από πανηγύρι στα τρυπόταμα Ηλίας για τέρμα. Πιο πολλά θα πιάνει η πλαστική καρέκλα από αυτές που, άμα καθίσεις και είσαι λίγο βαρύς και πας να κάτσεις τα βροπόδι, λυγίζει το ένα το πόδι, το τέσσερα το πίσω, και υπάρχει ένας κίνδυνος για ανατροπή. Με τρύπες στην πλάτη. Όχι αυτή που, έχει, που είναι γεμάτη πίσω. Με τρύπες στην πλάτη, οπωσδήποτε. Νομίζω Περές, κάπως έτσι τον λέγανε. Με Ζίκο μέσα, με Έντερ κτλ. Αυτά λοιπόν για την Ιταλία, γιατί η εκπομπή, κυρίες και κύριοι, έχει και το ευρωπαϊκό και το παγκόσμιο ποδοσφαιρικό της πρόσωπο. Ρε παιδί μου, άνθρωπος. Υπενθυμίζω, γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526, διότι έχουμε σήμερα να κληρώσουμε μαζί με τα χθεσινά μηνύματα ένα καταπληκτικό τρίμερο. Δύο διανυκτερεύσεις, κυρίες και κύριοι, στο Θερμές, στο υπέροχο πετρόκτητο ξενοδοχείο, με τζάκια μέσα, με τζακούζι, ατμοσφαιρικό. Δηλαδή, έλεγα και χθες ότι σας αλλάζει όλη την ψυχολογία, διώχνετε κάθε καημό, κάθε πρόβλημα. Ξεχνιέστε, ρε παιδί μου, και φεύγετε λίγο από αυτή την, από αυτή την ζωφερή κατάσταση που ζούμε στην καθημερινότητα. Και επίσης και κρέατα υπέροχα. Μια σακουλάρα κρέατα είναι τα κρέατα ενός μήνα, εκλεκτότατα από το κρεοπωλείο Μιχάλης στον Εύοσμο, στη Μενελάου 29. Να πάρετε την παρέα σας, να φάτε τα, τα κρεατάκια σας όμορφα και ωραία. Χθες είχαμε το μάτς των Ελπίδων στην Τούμπα, όπου παραβρέθηκαν και ο Λουτσέσκου, παραβρέθηκε και ο Άγγιος Αναστασιάδης, βρέθηκε στην Τούμπα. Περισσότερο, επειδή διάβασα από κάποιους, μήπως παίζει θέμα επιστροφής, περισσότερο για την εθνική ήταν το θέμα. Όπου από ό,τι φαίνεται θα συνεχίσει ο Σκίμπε, θα ήθελε ο Αναστασιάδης να συνεχίσει στην εθνική Ελλάδος και έχει και αρκετούς που επιθυμούν αυτή τη λύση, θα συνεχίσουν με το Σκίμπε, οκ, okay, περιορέξεως κολοκυθόπιτα, και ο Λιμνιός πήγε σχετικά καλά όσο έπαιξε και ο Λάμπρου πήγε σχετικά καλά. Υπάρχουν οι κουβέντες για τους δανεικούς, υπάρχουν οι κουβέντες για τα παιδιά τα οποία έφυγαν, έδειξαν αλλού ότι μπορούν. Φυσικά ο Ερίκη είναι ένα τεράστιο θέμα. Άκουσα χθες στο Βασιλόπουλο και στον Ατρίδη την κουβέντα που έγινε με τον υπεύθυνο τύπου της ομάδας που αγωνίζεται τώρα, της Καραμπάχ, ο Ερίκη, που εξ αρχής δεν έπρεπε να έχει φύγει, πολύ απλά. Το είπαμε τη μέρα που έγινε, μετά το να λέμε μετά, ξέρετε το έλεγα εγώ, μετά Χριστόν Προφήτης δεν έχει καμία απολύτως σημασία, δεν έπρεπε να φύγει. Θα μου πείτε έχουμε πολλές λύσεις εκεί, ας έχουμε πολλές λύσεις, ας παίζει ο καλύτερος. Να, ο Μακ που ήρθε ας πούμε δεν έχει βρει ποτέ τον καλό του εαυτό. Ποτέ. Επίσης ο Κάμπος δεν έχει δώσει αυτά, δεν έχει κάνει τη διαφορά. Ένας παίκτης με τόσο υψηλό συμβόλαιο θα περιμέναμε να δώσει παραπάνω πράγματα. Παραπάνω πράγματα. Λοιπόν, όχι, λέει την Ευρυδίκη που τα είχε, λέει, με τον Κοριαλά. Γεια σου Κούκου. Τι γίνεται, τι γίνεται. Γεια σου Καρντάση μου. Τα τρυπόταμα ανήκουν στον ομό Αχαΐας. Όχι ρε Νεκτάρι, όχι, έκανα λάθος αδερφέ μου. Τι είπα εγώ, τρυπόταμα Ηλίας. Στον ομό Αχαΐας, εντάξει, εντάξει. Δεν διεκδικούμε. Σαν ομός δεν διεκδικούμε τίποτα. Γεια σου Νεκταράκο μου, γεια σου αίμα μου. Λοιπόν, έλεγα ότι γίνεται τώρα κουβέντα για τους παίκτες που έφυγαν αλλού και πιθανόν να γυρίσουν τώρα. Δύσκολο να αφήσει, ας πούμε, η Καραμπάχ τον νερί για να γυρίσει, αλλά λογικά θα γυρίσει το καλοκαίρι. Τα ίδια, η ίδια κουβέντα γίνεται και για τον Λάμπρου, γίνεται και για τον Γιαννούλη, γίνεται και για τον Ουάρντα, γίνεται και για τον Λάμπρου, όπως είπαμε.
κουβέντα γίνεται. Δεν ξέρω ποιοι από αυτούς θα επιστρέψουν. Θα πρέπει να μας προβληματίσει ένα πράγμα. Ένα, γιατί έφυγαν. Και δεύτερον, υπάρχει η απορία πάντα που λέμε, αυτά τα παιδιά που μπορεί να τα πηγαίνουν εξαιρετικά, βλέπετε τώρα τι κάνει ο Άρντα στον Ατρόμητο. Θεωρείται από τους κορυφαίους παίκτες στο πρωτάθλημα ο Άρντα. Και με τα γκολ του και με τις ασίστ του, τρομερά κεφάτος. Ο Γιαννούλης, ένα αξιόπιστο αριστερό μπακ. Ο Λάμπρου, άνω κάτω τις άμυνες. Ο Ερίκε, με γκολ με τη Ρώμα στο Champions League, με την Καραμπάχ, ασίστ. Πέρα από ότι έχει αυτή την τρέλα, ρε παιδί μου, και του κόστηκε μια κάρτα τις προάλλες κόκκινη. Γενικά, τα παιδιά που έφυγαν δείχνουν αλλού ότι τα πηγαίνουν εξαιρετικά. Το ερώτημα λοιπόν, το μέγα, είναι ένα. Μπορούν αυτά που κάνουν αλλού να τα κάνουν και εδώ? Μπορεί ο Χαρίσης την εξαιρετική χρονιά που κάνει στο Βέλγιο, όπως και ο Κίτσιου? Μπορούν τα παιδιά αυτά? Εγώ πιστεύω ότι ειδικά ο Χαρίσης μπορεί. Ειδικά ο Χαρίσης. Λέω τώρα, ρε παιδί μου, αυτά τα είπα όταν έφυγαν οι παίκτες, ότι εγώ δεν θα έδιωχνα το Χαρίση. Δεν θα έδιωχνα τον Ερίκε. Τώρα ο Άρντα έκανε και διάφορα άλλα εξωαγωνιστικά που μόνος του το έφεγε το κεφάλι του. Δηλαδή, εδώ όμως είναι και το πώς διαχειρίζεσαι έναν παίκτη. Δηλαδή, βλέπεις ότι είναι το παιδί, έχει αντάρα στο κεφάλι. Είναι κουκουρούκου τελείως το μυαλό. Φαίνεται, ρε παιδί μου, κοιμάται στα αεροδρόμια, δεν πέρασε αργομετρικά. Αυτόν υπάρχουν δύο λύσεις με τον περίεργο μαθητή στην τάξη. Ή τον βγάζεις συνέχεια έξω και τον αποβάλεις κιόλας από το σχολείο, ή τον πιάνεις κατηδίαν και προσπαθείς να του βρεις το κουμπί. Το δύσκολο είναι αυτό. Το πιο εύκολο, του πεις έλα, τον πούλο, έλα. Έφυγες, αλλού, αλλού, πήγαινε αλλού, αλλού, αλλού. Το δύσκολο να τον πιάσεις, να του βρεις το κουμπί, να το ρίξεις το φιλότιμο, κάπου θα έχει ένα φιλότιμο, μια φιλοδοξία. Δεν μπορεί να μην έχει φιλοδοξία ο άλλος να παίξει στον ΠΑΟΚ. Πρέπει λοιπόν εκεί να υπάρχει κάποιος. Ψυχολόγος θα είναι, παλιός παίκτης θα είναι, τεχνικός διευθυντής θα είναι, γενικός αρχηγός, δεν ξέρω, ρε παιδιά. Κάποιος ο οποίος του πει έλα εδώ ρε, έλα εδώ ρε. Έλα εδώ ρε μουρλέ να πούμε, καταλαβαίνεις που ήρθες. Εδώ δεν είναι Ατρόμητος, εδώ δεν είναι Αγρίνιο Πανετολικός, εδώ είναι ο ΠΑΟΚ, φίλε. Η ευκαιρία της ζωής σου, δεν θα την ξαναέχεις. Σταμάτα ρε, ρε μουρλέ να πούμε, βρε ανταριασμένε στο μυαλό, μην τις κλωτσάς τις ευκαιρίες. Τι είπα να επικοιμήθηκα στο αεροδρόμιο, είσαι σοβαρός? Πού είσαι να πούμε? Αυτά δεν γίνονται ούτε στη Μαλακοπή, στη γειτονιά μου, στο πατρικό μου. Δεν κοιμήθηκε ποτέ παίκτης Μαλακοπή στο αεροδρόμιο. Παρεμπιπτόντως φιλιά στα παιδιά στο Kingston. Γάμπα και υπόλοιπους. Δεν γίνονται αυτά πουθενά, ρε. Δεν περνάς εργομετρικά, τι είναι, δηλαδή τι? Σε καλούμε σε ένα πάρτι μας και λες παιδιά, εγώ δεν θέλω να έρθω, θα κοιμηθώ νωρίς. Τι τα πέρασε εργομετρικά? Μην κλωτσάς ευκαιρίες. Φταίς δηλαδή σε μεγάλο βαθμό αν δεν σου δοθεί ξανά η ευκαιρία. Αλλά οφείλει και η ομάδα, όταν βλέπει τον άλλον και είναι τελείως κουκουρούκου, δεν είναι όλοι χαρακτήρες ίδιοι. Όπως και σε μια τάξη που μπαίνεις να διδάξεις. Όπως σε μια δουλειά ο προϊστάμενος, ξέρει ο καθένας, είναι διαφορετικός χαρακτήρας. Το πιάνεις και του λες έλα εδώ ρε. Τι κάνεις ρε μπαμπά, είσαι σοβαρός? Θα σε διώξουμε ρε, μαζέψου, παίξε μπάλα. Εδώ θα γίνεις γνωστός, εδώ θα είσαι θεός άμα κάνεις αυτά που πρέπει, θα σε αγαπάει ο κόσμος, βασιλιάς θα είσαι. Μόσχο πληρωμένος, θα πάρεις και μεγαλύτερο συμβόλαιο, μπορεί αργότερα να φύγεις και μεταγραφείς στο εξωτερικό άμα θέλεις. Τι κάνεις, δηλαδή σπαταλάς το ταλέντο σου? Ξοδεύεις τις ευκαιρίες σου έτσι? Λέω τώρα για τον Ουάρντα, ας πούμε. Ή για κάποια άλλα παιδιά που δεν πρόσεξαν τόσο την εξωαγωνιστική του ζωή. Και αυτό υποπίπτει στην αντίληψη της ομάδας. Δηλαδή δεν είμαστε σε μια πόλη 15 εκατομμυρίων κατοίκων. Μαθαίνονται όλα. Τιν, έρχεται το μήνυμα. Ξέρεις, πήρα τον τάδε και δεν ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Τιν, ξέρεις αυτό. Ο τάδε ήταν εκεί, που πάντα βέβαια είσαι επιφυλακτικός, γιατί ο καθένας μπορεί να πει μια μπαρούφα. Μπορεί να είναι αλήθεια, αλλά μπορεί και να είναι ο βαρόνος Μινχάουζεν. Ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει με αυτούς οι οποίοι θα είναι να γυρίσουν. Είμαστε στην τελική ευθεία για το μάτς Δευτέρας με τον Ατρόμητο, όπου δεν θα παίξει ο Άρντα γιατί είναι τιμωρημένος. Σε ένα πρωτάθλημα από τα προηγούμενα, δηλαδή των προηγούμενων χρόνων, έτσι όπως έχουμε πάει με τις γκάφες και με τις χαμένες ευκαιρίες και με τα σφυρίγματα που θα έπαιρνε ο Γαύρος με την παλιά ΕΠΟ, με την παλιά διαιτησία, θα ήταν 10-15 πόντους μπροστά και θα λέγανε πάλι κάντε ομάδα και εμείς είμαστε
κορυφαίοι και εμείς έχουμε τέτοια διαφορά και είμαστε καλύτεροι κτλ. Φέτος, ιστερόγραφο λέει, ο Όλσεν πήγε Μουντιάλ, ζουμουσού. Α, ναι, σωστά, βέβαια. Ο Όλσεν, ο οποίος Όλσεν μπορεί στην Κοπεχάγη να έπαιξε, εδώ όμως δεν έδειξε αυτά που έπρεπε. Ο άνθρωπος μπορεί να έχει ταλέντο, μπορεί να έχει φοβερά προσόντα, αλλά εδώ πήγαινε από γκάφα σε γκάφα. Και έχω διαφωνήσει και με ακροατές στον αέρα για τον Όλσεν. Να, λέει, δεν προσαρμόστηκε. Ωραίοι, ρε παιδιά, γιατί ήρθε. Δηλαδή, ωραίοι, ήταν από την κάτω Τούμπα και έπεσε μπάλα εκεί που είναι τώρα το γυροκομείο, στην Ανηφόρα. Και την ήξερε την περιοχή και το πρωτάθλημα. Γιατί ωραίοι δεν χρειάστηκε. Θα πεις διαφορετική χαρακτήρα ο άλλος, γέννησε η γυναίκα του, έτσι αλλιώς. Ναι, αλλά από γκάφα σε γκάφα. Δεν την αισθάνθηκα ποτέ την ασφάλεια που αισθάνομαι με το Ρέι. Φτού, 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 παλικάρι μου. Δεν την αισθάνθηκα ποτέ με τον Όλσεν. Και μπράβο το παιδί και μια χαρά και καλά κάνει. Και πήγε. Αλλά όπως είπα, θέλουμε οι παίκτες να μένουν για αυτά που δείχνουν εδώ, όχι αυτά που δείχνουν μετά από εμάς ή πριν από εμάς. Έτσι απλά. Θα πάμε σε διάλειμμα, θα επιστρέψουμε, να ανοίξουμε γραμμές. Θα ανοίξουμε γραμμούλες σήμερα μετά τις 9. Να πούμε μερικά πραγματάκια ακόμα, γιατί είναι τα διαφημιστικά διαλύματα και δεν προλάβω να πούμε πράγματα. Μην ξεχνάτε, Κλιμάρτ. Ο άνθρωπος είναι κορυφαίος στο είδος του, και ο Σες Κωνσταντίνος στη Γραβιά 67. Σας λέω μόνο ότι πάνω στον τελευταίο όροφο που είναι τα Φαγάδικα, εκεί που είναι McDonald's, Αβίκος κτλ., αυτός έχει περάσει τα κλιματιστικά και ψήξη και θέρμανση. Κλιματισμός Daikin, αντλίες θερμότητας στο Lidl σε τεράστιους χώρους, κορυφαίος στο είδος του, με παγκόσμιες πατέντες όπως τα συστήματα κεντρικά VRV 917-646, Γραβιά 67. Οτιδήποτε θέλετε και για οικία φυσικά. Και για το χώρο εργασίας σας και παντού. Κλιμάρτ 917-646. Θα πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε! Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Μπουκάρουμε, μπουκάρουμε. Θα πούμε για μία ακόμα φορά ότι κληρώνουμε καταπληκτικό διήμερο στις θερμές. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 545-26. Θα ανοίξουμε γραμμούλες σε λίγο θα ανοίξουμε γραμμούλες. Να μιλήσετε κι εσείς, να πείτε αυτά που θέλετε. Πέρα από το διήμερο στις θερμές κληρώνουμε και μία σακουλάρα κρέατα από το Ακροπολίου Μιχάλη στον Εύοσμο. Στον Εύοσμο, υπέροχα εδέσματα. Τρώτε εκεί. Λέγαμε λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό να δούμε ποιοι θα έρθουν και ποιοι θα φύγουν κατά τη διάρκεια της μεταγραφικής περίοδου του Ιανουαρίου. Ακούγονται πολλά και διάφορα. Φυσικά πρέπει να προσέχουμε τι διαβάζουμε, τι πιστεύουμε από αυτά που γράφονται. Το διαδίκτυο ή το ίντερνετ, πείτε το όπως θέλετε, τα τελευταία χρόνια είναι μια τεράστια δεξαμενή πληροφοριών. Λες και μπορεί να ελέγξει κανένας το τι γράφεται. Γι' αυτό είμαστε ψηλιασμένοι όταν βλέπουμε, ειδικά θυμάστε τις εβδομάδες, τις ημέρες πριν από τα ντέρμπι, πουλούσαν όλους τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Είμαστε επιφυλακτικοί εκεί. Και περιμένουμε και προσέχουμε. Μου άρεσε η κουβέντα του Πέλκα που λέει «Ανατριχιάζω τον ακούω τον εθνικό ύμνο». Εξακολουθούμε να το νιώθουμε αυτό. Εξακολουθούμε. Αν και αυτοί οι εθνικοί δικαιούμαστε να έχουμε παράπονο. Γύρισε την πλάτη στη Βόρεια Ελλάδα, γύρισε την πλάτη στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, θα μου πεις, φέτος δεν είχαν και πολλές ευκαιρίες για να πάρουν παίκτες από τον ΠΑΟΚ, μόνο ο Πέλκας. Αλλά είδαμε και τις προηγούμενες χρονιές συμπεριφορά. Ο κόσμος εξακολουθεί να μην καταλαβαίνει γιατί έπρεπε να κληθεί τέτοια καλά ο Τσαβέλας ή ο Μανιάτης. Πού παίζουν, πού είναι στο χάρτη ο Τσαβέλας, ο Μανιάτης, ο Τζιόλης. Βγήκε ο Κατσουράνης που το μυαλό του τρέχει με 200 χιλιόμετρα την ώρα. Μια κουβέντα είπε ο Κατσουράνης που δικαιούται να μιλάει γιατί ήταν ακρογωνιαίος λίθος από την εθνική του 2004 μέσω 2-3 πιο σημαντικούς παίκτες για μένα. Μαζί με Ζαγόρ, Ζαγοράκης, Κατσουράνης, Δέλλας, Καψής. Αυτή ήταν η πολύ σημαντική. Καραγκούνης, δηλαδή έχει ο άνθρωπος άποψη και λέει δεν γίνεται να καλούνται στην εθνική παίκτες που δεν παίζουν στις ομάδες τους. Δηλαδή λέει το στοιχειώδες ρε παιδιά, το πιο νορμάλ και το πιο φυσιολογικό. Δεν γίνεται να καλείς τον άλλον που είναι σε απραξία. Και να παίξει να πούμε πόσες εβδομάδες ο Καρνέζης. Τον έβαλε ο προπονητής του εκεί στην Αγγλία. Μέσα σε λίγα λεπτά έφαγε 3 γκολ. Απραξία. Φάνηκε η απραξία. Ο Σταφυλίδης, όσο και τον αγαπώ, όσο και τον εκτιμώ, από τη στιγμή που δεν
δόθηκε στο Ανόβερο, στο Αμβούργο το καλοκαίρι, τρώει πάγκο και είναι μονίμως εκτός. Εκτός εντεκάδας, εκτός δεκαοκτάδας στην Augsburg. Έξω. Ο Τζιόλης. Παίζει ο Τζιόλης. Δεν παίζει. Ο Μανιάτης παίζει. Δεν παίζει. Ο Τζαβέλας παίζει. Παίζει, δεν παίζει. Το ίδιο πράγμα. Όταν λοιπόν 5-6 από αυτούς που βάζεις είναι σε απραξία, πώς περιμένεις? Θα μου πεις, ναι, με αυτούς δεν έφτασες μέχρι εκεί. Που ξέρεις αν τα φτάναμε στα μπαράζ. Μπορεί αν είχες καλέσει τους άλλους, θα ήταν καλύτερη. Δηλαδή, δεν δικαιούται μια ευκαιρία κάποιος άλλος. Ούτε κολλάω σε πρόσωπα. Αυτός το ατρόμητο τερματοφύλακας που δεν έχει φάει γκολ, α πούμε, από πέρσι. Ασχέτως που είναι του Γαβρού, δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Γιαννιώτης. Γιατί δεν τον κάλεσε το Γιαννιώτη, ας πούμε. Παράδειγμα λέω τώρα που είναι σε φόρμα. Γιατί δεν κάλεσε τον αριστερά. Το Γιαννούλη του ατρόμητου, το δικό μας τον παίχτη. Ο Σιώβας που τα πάει μια χαρά στην Ισπανία, γιατί δεν δικαιούται δηλαδή να παίξει? Τέλος πάντων, αυτό με την εθνική τελειώνει, γιατί απασχόλησε αρκετά. Θα πρέπει αυτό που είπε ο Κατσουράνης να γίνεται πράξη. Όποιος έχει φόρμα, όποιος είναι σε καλή κατάσταση, αυτός να παίζει. Αυτός να παίζει. Ποιος ήταν σε καλή κατάσταση, αυτός ένα μηδέν. Ο Χριστοδουλόπουλος, να βάλει τον Χριστοδουλόπουλο. Βασικό. Ο Μπακασέτας, πού τον είδε τον Μπακασέτα και τον έβαλε, ας πούμε. Αν ήταν να πάρει παίκτη από την ΑΕΚ, πάρε τον Μπακάκι που είναι σε φόρμα, ξέρω εγώ. Αυτή είναι και είναι κλειστό κλαμπ και δεν υπάρχει περίπτωση να μπει άλλος. Αυτό μας έφαγε πάλι. Πάρε παιδιά που είναι σε φόρμα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εκμεταλλεύσου και το timing. Αυτός που είναι σε καλή κατάσταση και έχει και ψυχολογία, να μην είναι η εθνική μια ευκαιρία να κάνουμε τη μεταγραφή μας, να αναγεννηθούμε, να βγούμε από την αυταλίνη. Έτσι το δαγώ τώρα, ο καθένας περιορέξεως pumpkin pie, όπως έχουμε πει. Κολοκυθόπιτα. Ξαναλέω, κληρώνουμε υπέροχο διήμερο στις θερμές. Έρχομαι τώρα αμέσως στις γραμμές, γιατί χτυπάνε από νωρίς. 2310-287-888. Μην ξεχνάτε, Honda Δαβανόπουλος είναι μαζί μας από σήμερα. Ο δικός σας άνθρωπος, οι μοτοσυκλέτες, τα σκούτρες, τα παπιά, Μοναστηρίου 102-515-787. Πρώτο όνομα στις μοτοσυκλέτες και στον εξοπλισμό, οτιδήποτε θέλετε. Σε μοτοσυκλέτα, σε παπί, σε σκούτερ, Μοναστηρίου 102. Δαβανό, τρελαίνει κόσμο, το ξέρετε, όσοι είστε λάτρεις της μηχανής. Πάμε, πάμε να ανοίξουμε γραμμές, να μιλήσετε εσείς. 2310-287-888. Καλημέρα σας, ναι. Κάερε στα περμητήδων δετάρχε οπλικατόριο. Αλήθεια λε. Επιτρέπεται να πέσει, επιβάλλεται να σηκωθεί. Έτσι. Ζού μου σου. Α, αυτό ακριβώ. Και όλα τα καίμε. Όλα τα καίμε. Αναφέρσου. Δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Έτσι. Πε λοιπόν τώρα ένα ζού μου σου περιστατικό που έγινε τι τελευταίε μέρε τώρα. Κοσί θα με δώσει. Ξέρετε, εγώ πάντα δεν κρατάω τη γραμμή πολύ. Ένα λεπτό θα μου, ούτε ένα λεπτό. Θέλω να έχω ήθελα να το πεις εσύ αυτό που έγινε. Καταρχήν στο Facebook. Θέλω να ευχαριστήσω. Έτσι. Τον Πρωτεργάτη, τον Κώστα, την Κυριακή που με πήγε στο νοσοκομείο, πήραμε το μηχάνημα, που μέσα σε μία ώρα ειδοποίησε εσένα. Εσύ είσαι ο δεύτερος και ο αρχηγός. Δεν υπάρχουν αρχή. Της μεγάλης αυτής οικογένειας. Πράγματι έχουμε μια μεγάλη οικογένεια, μια μεγάλη κομμόπολη πάνω από 11-12.000. Με ζουμουσάκια προσεφέρθηκαν να με βοηθήσουν. Έτσι. Έτσι. Να πούμε λίγο για τον κόσμο που. Για, Παύλε, μου, Παύλε μου, να πούμε λίγο για τον κόσμο που δεν ξέρει. Έβαλε μία ανάρτηση ο Κωνσταντίνος στο διαδίκτυο που λέει ότι ο Παύλος πρέπει να πάει εκεί. Υπάρχει κάποιος που τον πάει, διότι είναι μακρινή απόσταση, διότι με τα λεωφορεία λόγω της υγείας του δεν μπορεί μέσα στα λεωφορεία 2,5 ώρες. Ταξί δεν είναι. Δεν θα σας λοιπόν. Να πάτε με το λεωφορείο που είπε. Και έγινε στην ομάδα. Έγινε ένας χαμός από ανθρώπους που προσεφέρθησαν να έρθουν και να σε πάρουν, να σε μεταφέρουν. Αυτό είναι αυθεντικό, αυτό είναι γνήσιο ζουμουσού, αδερφέ. Άνθρωποι που έχουν και τις δουλειές τους και τις οικογένειές τους και έχουν τα διάφορα θέματά τους, αλλά προσεφέρθησαν, δεν θέλω να πω τώρα νούμερα, έγινε ένας οριμαγδός από κάτω. Έτσι. Χαμός έγινε. Λοιπόν, να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως το παλικάρι, το Λάζαρο, που πριν 2 μέρες κρατούσε μπατηρίτσες. Και τις άφησε και το τιμόνι και με πήγε και έκατσε 6 ώρες μαζί μου να με συνοδεύει από ιατρείο σε ιατρείο και από πάρκιν σε πάρκιν.
Μέχρι και σε σένα και σε είδαμε. Είπαμε. Για κατήρι μου, του λέω πάμε να δούμε και τον Κωστάκη, του λέω. Αφού γροστούσα κέρασμα. Παλίκαρος. Έτσι, γεια σου Λάζαρε. Παιδί, σου λέω πριν δύο μέρες είχε μπατηρίζεις, έχει σοβαρό πρόβλημα με το πόδι του και όμως 6 ώρες μέχρι τις 12 η ώρα μ' άφησε κάτω από το σπίτι. Με πήρε, κάτω στο σπίτι με άφησε. Τον ευχαριστώ πάρα έτσι πολύ, ο Θεός υγεία να το δίνει και πάντα ζούμε σου λέμε. Φιλιά. Και όλα τα καίμε. Γεια σου Παυλάρα μου. Σε φιλώ, σε φιλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλο να τον γερός κόσμο που ενδιαφέρεται για μένα. Να είσαι γερός, δεν να είσαι γερός. Δεν είμαι μόνο στη ζωή. Δεν είμαι μόνο στη ζωή. Έχω παρακλάδια πολλά. Εννοείται βρε, δεν υπάρχει κανένας μόνος στο ζουμού σου. Το έχουμε πει αυτό. Ο βασικός δεν λόγος είναι μόνος αυτός. Στη ζωή. Δεν υπάρχει κανένας. Ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Φιλιά, φιλιά. Γεια σου Παυλάρα, γεια σου Τριβανίσια. Κανένας μόνος. Κανένας. Γεια σου Αναστασία. Δεν υπάρχει κανένας σε αυτή την παρέα. Και όποιος νιώθει έτσι, ας έρθει κοντά μας. Στις μαζόξεις που κάνουμε, στις αιμοδοσίες. Γιατί θα κάνουμε πάλι το Δεκέμβριο. Αύριο οριστικά θα σας πω το μέρος. Έτοιμη είναι και η Τσόφα, η Σοφία και η Αγγελική να βγάλουν τις ανακοινώσεις, τα ποσταρίσματα. Αυτή τη φορά θα δώσουμε αίμα και θα πάρουμε μαζί μας και μια τσαντούλα με ρούχα. Όπως κάναμε πέρυσι τον Νοέμβριο στην Αγία Βαρβάρα που μαζέψαμε δύο νταλίκες ρούχα για ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα. Μπορεί να σας φαίνεται περίεργο, υπάρχουν πραγματικά άνθρωποι έξω που δεν έχουν να φορέσουν ένα χοντρό ρούχο τώρα που ο καιρός δυσκόλεψε. Θα φροντίσουμε εμείς λοιπόν, θα βγάλουμε από την ντουλάπα, από το σιρτάρι, από την αυθαλήνη, επειδή έχει κοπεί λίγο γιακάς, επειδή έχει ξεθοριάσει λίγο το χρώμα, επειδή έφυγε από τη μόδα, έχει μεγάλους γιακάδες, επειδή ξέρω εγώ, έχει στην πλέξη έχει χαλάσει να πούμε και έχει φύγει ένας πόντος, δεν ξέρω εγώ τι, επειδή δεν σας έρχεται πια γιατί βάλατε κιλά να πούμε ή γιατί βγάλατε κιλά. Βγάλτε αυτά που σας είναι άχρηστα, βάλτε τα σε μια τσάντα και ελάτε στην αιμοδοσία, θα σας πω αύριο οριστικά πού. Αύριο θα σας πω οριστικά. Πού? Και μαζί με τη 13η αιμοδοσία μας να δώσουμε ανακούφιση και στους συνανθρώπους μας. Είπαμε, είμαστε, θέλουμε να πιστεύουμε ότι είμαστε πολλά παραπάνω από μια απλή εκπομπή. Ναι, ο ΠΑΟΚ στο μυαλό μας, ναι, τα ποταπά, ναι, ο χαβαλές μας, ναι, όλα αυτά. Αλλά οφείλουμε, αφού έχουμε τη δύναμη του μικροφόνου, γιατί υπάρχει αυτή η δυνατότητα, να σας βάζουμε και σε αυτή τη διαδικασία. Ξέρω ότι απευθύνομαι σε ανθρώπους που δεν θέλουν πολύ, λίγο. Και επίσης γίνονται και πολλά που δεν τα μαθαίνετε. Γίνονται και πολλά που δεν χρειάζεται να τα επικοινωνήσουμε. Εκεί, στο περιθώριο, στη σκιά, εκεί που πρέπει για να υπάρχει ανακούφιση. Εδώ τώρα δεν γίνεται να μην το πούμε, να το κάνουμε στο μούχτι, γιατί πρέπει να έρθετε να δώσετε ό,τι πιο πολύτιμο έχει να δώσει άνθρωπος σε συνάνθρωπο. Δεν αγοράζεται, δεν κατασκευάζεται, δεν παρασκευάζεται το αίμα. Μπορεί μόνο άνθρωπος σε άνθρωπο να το δώσει. Και εσύ ως πάμε στη 13η αιμοδοσία μας. Γι' αυτό είμαι περήφανος για όλο αυτό που έχουμε φτιάξει. Και μπορεί να αλλάζουμε συχνότητες, μπορεί να αλλάζουμε μέρη, μπορεί να αλλάζουμε γειτονιές. Τα μυαλά, η νοοτροπία, το σκεπτικό μας, το ζουμου σου παραμένει αναλύωτο και ίδιο. Νομίζω ότι αυτό είναι ξεκάθαρο, το καταλαβαίνετε. Το καταλαβαίνετε. Θα ανοίξουμε γραμμές μετά τις 9, θα ανοίξουμε γραμμούλες. Να πω την καλημέρα μου στα παιδιά που βρίσκονται έξω στα τιμόνια, ειδικά σήμερα. Πες για τους οδηγούς, όλοι εσείς που είστε τιμόνι, όλοι εσείς που είστε είτε κοντά είτε μακριά και μας ακούτε, καλή δύναμη, προσοχή στους δρόμους. Να γυρίσετε πίσω στα σπιτάκια σας, τα παιδάκια σας, τις γυναίκες σας, στις πεθερές σας. Τώρα μπορεί που είπα πεθερές να έχει φύγει κανένα τιμόνι, να έχει κάνει ο άλλος καμιά αναστροφή, να φύγει, να το γυρίσει, ας πούμε, να βγει καμιά Κωνσταντινούπολη, να βγει καμιά Ιταλία. Εδώ είμαστε, μην ξεχνάτε ότι σήμερα κληρώνουμε δύο καταπληκτικά δώρα. Ένα είναι το τριήμερο στις Θερμές, στο Πόζαρ, στο Λουτράκι. Καταπληκτικό μέρος και είναι υπέροχα τα ξενοδοχεία, πετρόκτιστα, με όλες τις ανέσεις μέσα, πολύ ατμοσφαιρικά, με τζάκι, με τζακούζι. Τώρα που δρόσε και ο καιρός, είναι ό,τι πρέπει για χουχούλιασμα. Φοβερή λέξη, φίλε, το χουχούλιάζω. Πιστεύεις μετά το χουχούλιασμα ή πριν? Εσύ σαν Χρήστος Κιώσης, το χουχούλιασμα είναι πριν το... ή μετά? Μπορεί και πριν και μετά. Εντάξει, μπορεί να παίξει και πριν και μετά. Εννοώ το όταν λέω παίζεται βόλεϊ δωματίου, ξέρετε. Αυτά είναι τα ωραία. Αυτά είναι να έχει τον άνθρωπό σου όμορφα πράγματα. Φυσιολογικά. Δεν θα τα δείτε βέβαια σε κανένα δελτίο ειδήσεων. Το να περάσει και μερικές ευτυχισμένες στιγμές θεωρείσαι πλέον αμαρτωλός, φίλε. Δεν υπάρχει περίπτωση.
Τώρα διαβάζω από χθες, δηλαδή πήραν από τον Κοσμάκη πόσα δισεκατομμύρια και τώρα του γυρίζουν πίσω 1,5 και λένε να, είναι αυτό που λέγανε παλιά, φάε στραβέ από το βιό σου. Δηλαδή έχει ας πούμε 10 κότες σε ένα κοτέτσι ο Κιώσης, πάω εγώ του παίρνω τις 8 κότες, τον αφήνω με 2 και του λέω ψστ, επειδή βλέπω ότι στριμώχτηκες λίγο, πάρε ρε μια κότα και του δίνω μια κότα και έχει 3 εκεί που είχε 10. Και πρέπει να είναι και χαρούμενος ο Κιώσης και να με ευγνωμονεί κιόλας. Είδες, βγαίνω κι εγώ και λέω, είδες ρε, σου δώσα και μια κότα ρε, μη μιλάς να πούμε. Βλέπεις εγώ. Και επίσης το άλλο που διαβάζω για να τριχιάζω, έδωσε το ok η Τρόικα λέει για το μέρισμα. Ρωτάμε φίλε, από πάνω είναι. Ο άλλος είναι από πάνω. Γεια σας, συγγνώμη κιόλας, συγγνώμη, γεια σας φίλτσου. Συγγνώμη, μπορώ να δώσω λίγο κάτι πίσω γιατί είμαι λίγο χλωμός στις δημοσκοπήσεις, να δώσουμε κάτι πίσω. Δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα με τον άλλον που θέλει να βγει. Πάει από γκάφα σε γκάφα. Ναι, αλλά πρέπει κι εγώ κάτι να δώσω. Άντε δώσε. Ευχαριστώ αφέντη. Ευχαριστώ αφέντη. Σκύψιμο, μέση κτλ. Άρα Ελλάδα, άρα γαμώτο, άρα δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό που ζούμε δηλαδή, δεν γίνεται αυτό που ζούμε. Και δεν ξέρει και ο κόσμος πού να στραφεί φίλε. Δεν ξέρει πού να στραφεί. Πού να στραφεί και τι να, πού να απευθυνθεί, τι να ψηφίσει, άστο. Άστο να πάει, άστο να πάει, άστο. Άστο να πάει. Εδώ είμαστε, υπάρχει μεγάλη ικανοποίηση για το βόλεϊ. Θα ανοίξουμε γραμμούλες μετά, τι είπαμε, τη δεύτερη ώρα σήμερα. Ήθελε ο Παύλος να βγει να τα πει αυτά την πρώτη ώρα, γιατί αυτό που έγινε πραγματικά ήταν συγκινητικό. Όλος ο κόσμος προσεφέρθη, αυτό είναι που μας ενώνει, αυτό είναι που μας κάνει διαφορετικούς. Γι' αυτό είμαι περήφανος για αυτή την παρέα. Θα έχω πραγματάκια να σας πω τις επόμενες μέρες. Πριν πάω στο διάλειμμα. Γεια σου Αλάνη Κωστή, εδώ μεγάλο τιμόνι λέει Παοξίδικο. Μπράβο στα Καρντάσια που βοήθησαν τον Συντριβανίσιο. Ζούμε σου και πάω παντού. Είναι ένα μόνο από τα περιστατικά το οποίο διαρρέει. Θέλω να σου πω έχουμε πάρα πολλά τέτοια που πολλοί κόσμος λέει Κωστή. Λέει ο Βασίλης, δώσαμε τραπέζια σε αυτούς τους ανθρώπους να φάνε. Αναξιοπαθούντες. Πολύτεκνοι, άνεργοι, δώσαμε φάρμακα, δώσαμε ρούχα, δώσαμε και με επώνυμους ανθρώπους που πήγαμε μαζί και η επιθυμία ήταν Κωστή, σε παρακαλώ μην το πεις αυτό που κάναμε. Και μιλάμε για πρωτοκλασσά τα ονόματα. Πήγαμε, δώσαμε εκεί που έπρεπε, ποτέ δεν το μάθατε. Δεν χρειάζεται, δεν υπάρχει λόγος εκεί. Δεν υπάρχει. Σημασία έχει να γίνεται η πράξη. Αυτό έχει σημασία. Εδώ τώρα όμως δεν μπορούμε να σας πούμε τι, βλέπετε να κάνουμε την αιμοδοσία στο Μούχτη. Στο κρυφό, γι' αυτό θα το επικοινωνήσουμε. Εδώ μέσα στο καλοκαίρι που ήταν στην άδεια και στη μετάβαση, πάλι μαζεύτηκε κόσμος μέσα στο κατακαλό καιρό έξω από την Τούμπα. Πιθανόν εκεί να το κάνουμε, θα σας πω οριστικά αύριο. Θέλουμε να δούμε μήπως μπορέσουμε να πάρουμε την άδεια για κάπου αλλού. Okay. Άρε Παυλάρα, λέει, δεν κρατήθηκε τόπε. Λάζαρε μου, γιατί να μην το πει, φίλε. Γιατί να μην το πει. Καλημέρα στον Λία του Σταφυλίδη στο Χέλσιμπορκ. Σουηδία, ζού μου, σου λέμε και όλες τις πίκρες και με. Γεια σου, Κανάρι! Με τα ωραία σου! Φιλιά, ωραία, φίλε, δεν γίνεται. Έχει βάλει Dukes. Προχθές έβαλα quiz, τώρα το θυμήθηκα, έβγα τη φλασιά. Πώς λέγανε την ξανθιά και τη μελαχρινή. Είναι αυτό το τελευταίο πράγμα που θα πω πριν πάω στο διάλειμμα. Από τον kit, από τον υπό της ασφάλτου. Πώς λέγανε την ξανθιά και τη μελαχρινή που τριβόντουσαν επάνω στα φτερά. Να πούμε και το αλλάζαν λευγέδες και τις τσιμούχες και τις φλάντζες του Κιτ και του David Hasselhoff που φαντάζομαι. Η μελαχρινή ήταν η Bonnie. Bonnie τη λέγανε, όχι μικρό μου Bonnie. Τα παπούτσια που φορούσε ο Γκάλης σε απομίμηση. Παπούτσι Bonnie που βγήκε. Υπήρχε η Bonnie τότε και είχαν βγει και η Bonnie οι μάρκες, α πούμε. Και η ξανθιά ήταν η April. Έπαιξε λίγο ο Απρίλης. Είναι αυτό που λέμε κοπελιά, λέει, αν το ένα σου πόδι είναι τα Χριστούγεννα και το άλλο η Πρωτοχρονιά, μπορώ να περάσω λίγο χρόνο ανάμεσα στις γιορτές. Αλλά okay, θα πάμε σε διάλειμμα. Υπενθυμίζουμε ότι χορηγή πρώτης ώρας ήταν ο Εσκιάδης, υγραεριοκίνηση 473-118. Θα ανοίξουμε γραμμές, να πείτε ό,τι θέλετε, ό,τι γουστάρετε τη δεύτερη ώρα. 473-118, Εσκιάδης, υγραέριο, 0 προκαταβολή, 12 άτοκες δόσεις και φυσικά ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, 50 χρόνια εμπειρίας, 50 χρόνια προσφοράς με εκπληκτικά πράγματα που θα δείτε εκεί. Θα σας πω πιο συγκεκριμένα
για τις Sony τηλεοράσεις που θα υπάρχουν προσφορές. Θα δώσουμε και δώρα Sony που είναι από τις κορυφαίες, αν όχι κορυφαία μάρκα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Ζεμπεκάρα, φίλε! Μου κάραμε στη δεύτερη ώρα, ανοίγουμε γραμμές 2310, μην παίρνετε 23, δεν το σηκώνουμε ποτέ, παρεξηγιόμαστε κιόλας. 2310-287-888. Χορηγή δεύτερης ώρας είναι η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνγκιο, με εκπληκτικές γεύσεις, νούμερο 1. Εστιατόριο νούμερο 1, ταβέρνα στη Θεσσαλονίκη, 705-750 Λιβεριά, με φοβερό Diego Pancetta να μαγεύει, εκπληκτικά πράγματα τρώτε εκεί, δίπλα στον Αγιώργη απέναντι από το Μασούτη. Μην ξεχνάτε επίσης Tenda Home, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, 35 χρόνια εμπειρία στην Τέντα, στην Πέρκολα, στην Αντινεμική Ζελατίνα. Δεν υπάρχει καλύτερος. Καλαμαριά, Πολύχνη, Χαλκιδική, 430-011. Και φυσικά, Καλόε, η πρώτη και κορυφαία εταιρεία που έμαθε στον Έλληνα την Αλόη, από την Κρήτη, την Πελοπόννησο και τα νησιά του Αιγαίου και τον Αγρότη στα φαρμακεία. Και πόσιμη Αλόε, φυσικά και φυσική, και φράουλα και λεμόνι και μαστί χακίου και άγριος κρόκος και τα πάντα. Για το ζάχαρο, για την πίεση, την κολυστερίνη, την αποτοξίνωση, την παλινδρόμηση. 44,90 τα 2 λίτρα φυσικής αλόης, 59,90 τα 3 λίτρα από 100 ευρώ και 20 ευρώ δώρα από την Καλόε αν τηλεφωνήσετε στο 2312-200-500. Ευεργετική για τον οργανισμό σας, δωρεάν έρχεται στο σπίτι σας, χωρίς έξοδα να πεταφοράς, να πούμε τον Ατάλο. Αυτά, πάμε σε γραμμές 2310-287-888, καλημέρα σας, νέοι, γεια σας. Ναι, καλή σου μέρα. Καλώς το παιδί. Γεια σου ρε φιλάρετε. Το ωραίο είναι ότι με τέτοια φωνή, ναι, είσαι το καλύτερο ξυπνητήρι. Τσιριχτή, ε. Και να μην πρέπει... θέλεις. Εγώ του συμβουλεύω πάντως, θα πρέπει κάποιο, όποιος θέλει, να το ηχογραφήσει και να το έχει όταν θες, είναι... Μην ξυπνάς. Το πρωί-πρωί και σου λέω εγώ μετά. Λοιπόν... Φαντάζομαι όμως να έκανε τέτοια εκπομπή και να μιλούσε έτσι. Καλημέρα σας, γατό τσακαλό καταπληκτικό βάτος υπορχοποιημένο καψούριδες. Για πάμε, για πάμε. Η καρδιά κάποια έχει λόγους. Κάποια στιγμή μιλούσες έτσι γιατί είχες θεματάκι να. Ήρθα όμως. Και εκεί πέρα έχεις πιο πολλές γυναίκες. Χαμός φίλε, τι να κάνουμε, αφού σκέφτηκα να το μονιμοποιήσω. Α, μπράβο. Να κάνω μπάνιο και να βγαίνω στο αγιάτζι να πούμε. Για πες ρε φιλάρατε, για πες. Κοίταξε να δεις, αυτό που μπορώ να καταλάβω είναι ότι όταν έχεις οικονομική δύναμη, δεν μπορείς να έχεις 2 ενδεκάδες, μπορείς να έχεις και 3 και 4 ενδεκάδες. Εμείς έχουμε περίπου 40 παίκτες. Με τους δανεικούς λες που είναι από εδώ από εκεί. Ναι, είναι 3 ενδεκάδες. Ναι. Αυτοί οι 40 παίκτες δεν μπορούν να είναι στην ομάδα, ό,τι και να γίνει. Φυσικά. Δεν γίνεται η ομάδα να κρατάει. Όχι, μαθηματικά είναι πρακτικό αυτό που λες, 100%. Ναι. Πρακτικά ως προς τους ίδιους τους παίκτες. Γιατί? Γιατί όταν ένας παίκτης περιμένει να είναι η τρίτη και η τέταρτη αλλαγή, χάνεται. Ναι. Άρα είμαστε, εγώ τουλάχιστον είμαι πολύ ευχαριστημένος που αυτοί οι παίκτες που έχουν φύγει μπορούν και ξεχωρίζουν, και το εντυπωσιακό και το ωραίο είναι ότι δεν είναι χαμένος χρόνος. Ναι. Κάθε ένας από αυτούς παίρνει καινούριες παραστάσεις, παίρνει εμπειρία. Σωστό, και σωστό. Μακάρι αυτά όλα να μπορεί να τα χρησιμοποιήσει και σωστό για τον εαυτό του και για την ομάδα. Φιλάρετε μου, όταν φεύγει ένας παίκτης, δύο δρόμοι υπάρχουν. Ή απογοητεύεται, τα παρατάει και εξαφανίζεται και εκεί που πάει να παίξει, ή πεισμώνει και λέει: Κύριε, λέγεσαι Μίχελ, λέγεσαι Λουτσέσκου, λέγεσαι Στανόγεβιτς, όπως λέγεσαι, θα σου αποδείξω ότι έκανες λάθος και στον κόσμο. Γιατί βγάζω εγωισμό και μπορώ να επιστρέψω και να δώσω λύσεις. Αυτή είναι η δύο δρόμοι. Η δικιά μας ομάδα, το πιο τρανό παράδειγμα, είναι το νούμερο 2x7, όπως το λέγανε. βέβαια, δεν πήγε δίπλα. Ουσιαστικά έκανε το γύρο της Ελλάδος, δεν ξέρω, της Βόρειας Ελλάδας. Ναι. Και όμως έπαιρνε όλο και μεγαλύτερο πείσμα και στο τέλος είχε το αποτέλεσμα. Έτσι. Είναι χαρακτηριστικό. Αλλά... Είναι παιδιά που φύγαν και χάθηκαν, δυστυχώς. Ναι. Και είναι παιδιά που φύγαν και δείξαν ότι εδώ είμαστε. Έτσι και ο Πέλκας πήγε δανεικό στη Σετούμπαλ, δεν εξαφανίστηκε, έπαιξε εκεί, γύρισε και παίρνει το χρόνο του. Οπωσδήποτε θα ξέρουμε όμως, και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα, ότι κανείς δεν είναι αναντικατάστατος. Εκεί πέρα ο παίκτης θα είναι πιο πειθαρχημένος και θα έχει και αποτέλεσμα για όλους. Αν τυχόν οποιοσδήποτε παίκτης νομίζει ότι εκεί
βασίζεσαι σε αυτόν, τότε σίγουρα θα το εκμεταλλευτεί. Σωστά. Γι' αυτό λοιπόν οποιοδήποτε δεν κάνει σωστά τη δουλειά, φεύγει και μακάρι πολύ. Να αλλάξει. Ευχαριστούμε εμένα πολύ. Όμως, αυτό που είπες πριν, για μένα είναι καθοριστικό. Χρειάζεσαι τουλάχιστον μια ομάδα ανθρώπων, δεν ξέρω πόσοι θα είναι, 5, 10, εδώ έχουμε 300. Ας πάρουμε και 5 ανθρώπους που να είναι κοντά στους παίκτες, να μπορούν να έχουν σωστή ψυχολογία ή τουλάχιστον καλύτερη συμπεριφορά. Έτσι, δεν μπορείς αυτή να μην το εκμεταλλευτείς αυτό. Γιατί είναι περιουσία, η μεγαλύτερη περιουσία αυτής της ομάδας είναι το έμψυχο υλικό. Φυσικά, φυσικά. Σωστά. Καλή σου μέρα. Έγινε, φιλάρετε. Να σε καλά. Τρομερό μήνυμα από Φραγκαντώνη. Ακόμα και εδώ, Κωστή, φαίνεται διαφορά μας με τους άλλους. Εμείς έχουμε 40 παίκτες και αυτοί 40 κλέφτες μαζί με τον Αλίβαπα. Έλα, πάμε στις γραμμές. 23-10-287-888. Κορυφαίο Κολομπάμπουε. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Καλώς το κορίτσι. Τι γίνεται, καλά γίνεται. Άκουσα να στεναγμό, βαρύ ένα στεναγμό, τούλα μου, ναι, ποιος επήραξε. Ναι. Να βγούμε να τον κράξουμε, να τον ξεπροστιάσουμε, πες μου. Συγκινήθηκα με τον Παύλο, να είναι γερός, να είναι καλά. Σίγουρα είναι όλοι μαζί και ξέρεις κάτι, πόσο υπερήφανη νιώθω κι εγώ που είμαι μέσα σε αυτή την παρέα. Πολύ υπερήφανη. Και είναι αυτό το κάτι άλλο που μας ξεχωρίζει από όλους τους άλλους οπαδούς των άλλων ομάδων. Η δικιά μας τουλάχιστον παρέα, το ζούμου σου που λέμε. Έτσι, δεν ξέρεις πόσο συγκινήθηκα. Μπράβο, τι να πω. Και αυτός ο άνθρωπος ήταν καλά και περαστικά του πάρα πολύ. Δηλαδή τον άκουσα το πρωί και για τον Λάζαρο που πήγε και κάθε το σώρι μαζί του. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Να είσαι καλά, ρε Παύλε, να είσαι καλά. Και μπράβο και στα παιδιά, ακόμα όλα είναι τα ζουμουσάκια. Τουλάρα μου, ξέρεις πόσα ακόμα τα παιδιά από το εξωτερικό που στέλνουν πράγματα. Πήγαινε τα εκεί, πρόσεξε, μην μπεις τίποτα. Με ορκίζουν. Καλά, κάτι. Αυτά τα ξέρω εγώ. Κάποια γιατί ξέρεις. Κάτι παρόμοια κάνουμε κι εμείς. Μπράβο. Εγώ έχω τόσους φίλους από παλιά, έτσι. Μπράβο. Έχω τώρα τι ανθρώπους. Να πω για τη Λιάνα και το Σωτήρι, πόσες ναι, φορές. Αλλά τώρα, όταν έφυγε ο γιος μου και ήμουν τόσο χάλια ψυχολογικά, δεν έπαιρνα ούτε καμιά φίλη που πριν 20 χρόνια, ούτε έπαιρνα τη Λιάνα. Αυτό. Και έκλαιγα. Αυτό. Και έκλαιγε μαζί μου. Και να έρθω να κάνω. Δηλαδή είναι άνθρωποι που με γνωρίσανε, ήρθανε μετά στην παρέα μας η Λιάνα και ο Σωτήρης, που τους γνώρισα πριν 3-4 χρόνια. Και μου δόθηκε πιο άνετα έτσι να τουλάρα πάρω μου, τη Λιάνα. Σε αυτά δεν παίζει ρόλο ο χρόνος. Ξέρω εγώ μια φίλη ή μια ξαδέλφη μου που έχω μπροστά. Αρκετό. Αλλά νιώθω έτσι πιο είναι καλά. Δηλαδή εγώ το ξέρω αυτό το πράγμα, το νιώθω, το ζω εδώ και 5 χρόνια. Ό,τι και να έχω, είμαι χάλια, θα την πάρω, δηλαδή είναι άλλο πράγμα. Εκεί άλλο που είπες είμαι χάλια, νόμιζα θα πεις βλέπω ένα αετό με δύο κεφάλια, με 7 κεφάλια. Με δύο κεφάλια τον αετό, το βλέπουμε αυτόν τον αετό. Έλα ρε τουλάρα, έλα ρε γάμο το, έλα. Λοιπόν, εγώ σε εκείνο που θα διαφωνήσω με τον κύριο, πώς τον είπες προηγούμενα. Φιλάρετος. Τον κύριο Φιλάρετο, είναι, εγώ πάντα το λέω και αυτό, ότι δεν μπορεί κάθε χρόνο να αλλάζουμε τουλάχιστον τον κορμό. Τον κορμό των παιχτών πρέπει να τον κρατάμε. Δεν μπορεί ρε Κωστή κάθε χρόνο να μην αλλάζουμε παίκτες, οι οποίοι είναι πολύ καλοί παίκτες, οι οποίοι εκεί πάνε να, πούμε, να δέσουν, να κάνουν, πάμε να στρώσουμε, φεύγουν οι παίκτες. Ναι, πάνε να στρώσουμε, να μάθει ο ένας τον άλλον, φεύγουν. Έρχονται άλλοι. Γι' αυτό διαφώνησα με τον Ερίκη, ας πούμε. Ο ένας τον άλλον, άντε πάλι. Και είπες προηγούμενα να μην πιστεύουμε και να μην διαβάζουμε κάποια πράγματα. Μα εγώ από το, δεν ξέρω σε ποιο site το διάβασα, από τον ίδιο τον κύριο Μίχε. Λέει και τι να κάνουμε. Έπεσε, λέει, αργήσαμε να δώσουμε, λέει, τον Αθανασιάδη, έπεσε το ποσό της αξίας του και για κάποιον άλλο παίκτη να φέρθει. Να μην δώσουμε, λέει, τώρα τον, αν μας το δώσουν με 10 εκατομμύρια, ξέρω εγώ που είναι το, η ρήτρα, τον Πρίγιοβιτ. Γιατί ρε φίλε να τον δώσεις τον Πρίγιοβιτ. Άσε να καθίσει ένα χρόνο στον ΠΑΟΚ να πάρουμε πρωτάθλημα με Πρίγιοβιτ, δηλαδή. Και μετά σφίγει. Έτσι. Ας πάρουμε το πρωτάθλημα και μετά. Ναι, ας πάρουμε το πρωτάθλημα και μετά, εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, αλλά και να σου πω και κάτι. Παιδί μου τώρα, εγώ με τον Ερίκη, τι τα είχα αρπάξει όταν το δώσανε. Είναι ένας παίκτης που κρεδόταν στον ΠΑΟΚ. Γιατί δηλαδή. Και τέριαζε, ξέρεις τι, Τούλα. Τέριαζε και στην οτροπία, αυτό στο εκλεκτικό, στο απρόβλεπτο, στην τρέλα. Εντάξει, το είπαμε όταν έγινε. Τώρα τον έβαζες, ήξερες ότι κάτι θα σου κάνει αυτός ο άνθρωπος. Το καλοκαίρι θα γυρίσει. Τι θα, εσύ λες, ας πούμε, άμα θα πάει εκεί. Να σου πω τώρα κάτι εγώ. Μηνύματα στέλνουν. Ο Άδα, ποιος, αυτός που είναι τώρα στον Ατρόμητο, έτσι. Με τους ίδιους ομάδες που παίζει ο ΠΑΟΚ, δεν παίζει. Αλλά όταν εδώ εκεί τον φτιάξανε, βρέθηκαν 5-6 άνθρωποι, τον πιάσανε, τον μιλήσανε. Αυτό έλεγα. Κάτι που δεν έκανε ο ΠΑΟΚ. Πρέπει να τον πιάσει τον περίεργο. Τώρα αυτή.
Οι μεγάλοι παίκτες πάντα ήταν εύκολα, παιδιά. Λέω, ρε παιδί μου, δες λίγο τους δικούς μας. Ήταν εύκολος χαρακτήρας ο Πάμπλο? Ήταν εύκολος ο Μουσλίμοβιτς, ο Κοσεσάο? Ήταν εύκολος χαρακτήρας ο Βιερίνια, ο Λίνο, ο Κοντρέρας? Το θέμα είναι να μπορείς να βρεις το κουμπί του και να τον εκμεταλλευτείς, να κάνεις μια ομάδα. Και ο προπονητής του Ατρομήτου και λέει είναι ο καλύτερος μου παίκτης. Βέβαια, δεν αυτή θα τη στιγμή είναι ο καλύτερος στο πρωτάθλημα. Δεν μου δημιουργεί προβλήματα, εντάξει, δεν μου δημιουργεί, κοίταξε, τίποτα. Φταίει και ο ίδιος. Μην τα ρίχνουμε μόνο σε αυτούς που δεν μπόρεσαν εδώ τους δικούς μας να βρουν το κουμπί του. Φταίει και ο ίδιος. Όταν κοιμάς στο αεροδρόμιο και δεν γυρίσεις ποτέ. Φταίει, εγώ δεν έτσι, σου λέω. Το θέμα είναι να βρεις τον περίεργο, να τον βρεις, ρε παιδί μου. Έλα εδώ, ρε μεγάλε. Όταν αξίζει τον κόπο να τον κρατήσει. Εντάξει. Πρέπει να υπάρχουν οι ανάλογοι άνθρωποι μέσα στον ΠΑΟΚ. Έχει τόσου και τόσου που του πληρώνει ο κ. Σαββίδη. Να βρεθεί κάποιο να του βρεθεί το κουμπί του, να του πει πέντε πράγματα αυτά που πει. Να σου πω μια περίπτωση ενός τύπου που χάθηκε και είχε ωραία τρέλα. Που ήταν πραγματικά αμπουρλό το παιδί. Χακόμπο. Α, μπράβο, ρε τούλα. Ο Χακόμπο. Δηλαδή. Εγώ ήμουν τρελαμένη με αυτό το τερματοφύλακα. Τερματοφύλακας με τρομερές δυνατότητες. Αλτικός, στα ψηλά, στα χαμηλά, με τρέλα για τέρμα. Αλλά. Δεν είχαμε βρει τερματοφύλακα. Ρε, τώρα μου, δηλαδή δεν βρέθηκε. Ας πει, έλα δωρε, μου λέει. Να κλειστούν μέσα σε ένα δωμάτιο, να παίξουν οι σφαλιάρες που λέει ο λόγος. Και βγαίνοντας να του πει κανόνισε, πρόσεξε. Εδώ είσαι, φίλε, εδώ θα γεράσεις. Έφυγε, 6 μήνες έμεινε, κλαίει για τον ΠΑΟΚ. Κατάλαβες. Και καμιά φορά μπορεί να παρεξηγέμαι, αλλά τι να κάνω. Αυτά που λέω εγώ με σένα ή θα τα πω μέσα μηνυμάτων, θα τα βγω και να τα πω στον αέρα. Καλά κάνεις, αυτό κάνω. Αυτά είναι τα λάθη που κάνει ο οργανισμός ΠΑΟΚ. Εντάξει. Έγινε τα λάθη. Μακάρι να διορθωθούν κάποια πράγματα. Άντε, καλή συνέχεια και περαστικά σου, Παύλε. Σου μου σου, λέμε! Γεια σου, δουλάρα μου! Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. Ναι, καλημέρα. Καλό το παιδί, good the boy. Έλα, ρε κονσόρτσιου. Τι γίνεται? Καλά, αδερφέ. Λοιπόν, έχω ένα σοβαρό προβληματισμό τώρα, δεν κάνω πλάκα. Θα το πεις εμάς εδώ, ραδιοψυχοθεραπεία. Πώς σου φαίνεται, ρε σηκωστή, αυτό το σύστημα που ομάδες της πρώτης εθνικής, της Super League, δίνουν παίκτες που παίζουν επίσης στην πρώτη εθνική? Γιατί εμένα δεν μου αρέσει αυτό. Έχουμε πει πολλές φορές ότι στο παρελθόν, δεν μιλάμε τώρα για έναν και δύο δανεικούς, στο παρελθόν ομάδες που μοίραζαν Ολυμπιακός προκειμένου και πιο παλιά ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ που δίνανε 15 δανεικούς και που όλος τυχαίως στα μάτς που ήταν να παίξουν τους αφήναν όλους απ' έξω με τον Ολυμπιακό. Θυμάμαι τώρα Ξάνθη, Πανιόνιο, Αστέρα, Τρίπολης, έτσι. Πολλά παράδειγμα δεν μπορώ να σου πω. Έτσι. Είχαμε πει ότι αυτό το πράγμα πρέπει να έχει ένα φίλτρο. Δηλαδή να μπορείς να δώσεις έναν, δύο, τρεις δανεικούς, οκ, okay, αλλά να γεμίσεις με 40 παίκτες και 50 την πρώτη εθνική, δεν. Τώρα κοίταξε, μου Ατρόμητος, έτσι. Θα παίξουμε μεθαύριο με τον Ατρόμητο. Ναι. Ο Χατζησαΐας, ο Γιαννούλης και ο Ουάρντα, που τυχαίως φαντάζομαι δεν θα παίξει. Περίμενε, ο Ουάρντα έχει κάρτες. Ο Χατζησαΐας και ο Γιαννούλης μπορούν να παίξουν, δεν υπάρχει πουθενά κανένας όρος. Και να σε πληροφορώ, ότι θα σκυλιάσουν αν παίξουν. Ειδικά ο Χατζησαΐας. Ναι, ναι, ο Χατζησαΐας, εντάξει. Που θα πει, κύριε, όχι, θέλει να αποδείξει πράγματα. Δεν μου δώσετε τις ευκαιρίες, έχει παράπονο ο άνθρωπος και θα βγάλει εγωισμό. Δεν έτσι. Είναι ωραίο πράγμα όμως αυτό, Κώστα. Εντάξει, δηλαδή, ναι. να βρίσκεσαι αντιμέτωπος με την ομάδα σου. Δεν είναι ωραίο πράγμα. Νομίζω ισχύει σε όλες τις χώρες. Πρέπει να το σπάσει αυτό το πράγμα. Άκουσε με, κονσόρτσιουμ. Ισχύει σε όλες τις χώρες του κόσμου. Σε όλα τα πρωταθλήματα. Απλά υπάρχει ένα όριο. Αυτό εμείς που είχε κάνει ο Ολυμπιακός. Είχε πάρει. Εντάξει, το να έχουμε και δύο δανεικούς, ας πούμε, τρεις δανεικούς. Δεν είμαστε Ολυμπιακός. Δεν είμαστε, φυσικά δεν είναι. Δεν είναι. Ίδιο πράγμα είναι με αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός όλα τα χρόνια. Εγώ θα περίμενα, ξέρεις με τι θα ήμουν ευχαριστημένος. Να βγει ο νόμος που θα λέει, παιδιά, θέλετε να μέχρι... δώσετε δανεικούς στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ναι. Έναν, δύο το πολύ, και αν θέλετε να δώσετε παρακάτω, στη Β' Εθνική. Στη Β' Εθνική. Ναι. Να πολύ... Λογικό. Δεν είναι. Λογικό. Λοιπόν, περιμένουμε να τους δούμε. Πάντως, λέω το εξής. Δεν τίθεται καθόλου θέμα σύγκριση έτσι, με αυτό που έχει κάνει ο Ολυμπιακός, με αυτό που κάνουμε τώρα εμείς, που δώσαμε και τρεις δανεικούς, ας πούμε, στις ομάδες. Οι παίκτες που παίζουν εναντίον μας σκυλιάζουν κάθε φορά. Έτσι, μπορώ να σου πω πάρα πολλά παραδείγματα. Ναι, το ξέρω. Σκυλιάζουν. Αλλά, εσύ πώς θα αισθανόσουν, θα ευχαριστιώσουν να σκυλιάσεις απέναντι στην ομάδα που αγαπάς? Πρόσεξε να δεις, αν η ομάδα μου είχε συμπεριφερθεί με άκομψο τρόπο, μπορεί να την αγαπούσα, αλλά θα έδινα τα πάντα εναντίον της για να τους πεις ότι έκαναν λάθος και να με ξαναπάρουν πίσω. Σου λέω το σκεπτικό μου. Σε πληροφορώ ότι αν ο Χατζησαΐας σώσει τον Ατρόμητο μεθαύριο, θα τον πάρουν πίσω και θα τον ξαναφυτέψουν πίσω από τον πάγκο. Τι να πω.
Έγινε κονσόρτσιουμ. Εντάξει, λοιπόν, είπαμε και κάτι σοβαρό σήμερα. Τι, τα άλλα που λέμε, τι δεν είναι σοβαρά. Σοβαρά. Αφήνει υπονοούμενα για τη σοβαρότητα τη εκπομπή. Σοβαρότητα, είσαι το άκρο λάθο τη σοβαρότητα. Τα πιο σοβαρά λέγονται με χιουμοράκι, να ξέρει. Σωστό, να το έχει υπόψη σου. Φιλιά έτσι. Πολλά! Γεια σου Κοζόρτσιου! Γεια σου Κοζόρτσιου! Πάμε παρακάτω. 23-10-287-888. Τριήμερος θερμές κληρώνουμε. Δύο διανυκτερεύσεις σε υπέροχο ξενοδοχείο. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526 και μια σακουλάρα κρέατα τα κρέατα ενός μήνα. Για να πάρετε να τα φάτε από τον Κρεπολίο Μιχάλης. Γεια σας! Ναι! Τσιτσιακό! Ω! Τρεσνιέτσα καμπούλια! Μπούχνιο τρεσνιέτσα καμπούλια! Καμπίλια τα ρίφοφ! Έτσι. Έτσι, έτσι. Όπως μου είπε και μία συμπαθέστατη κυρία, it sounds Russian but it isn't. Και τη λέω it's Caucasian. You don't know. I speak the dialect. Να πούμε. Όπως λέγαμε με ένα φιλαράκι, κάναμε πλάκα παλιά. Και λέγαμε ζούλεσα τα παλιά. Και μου λέει η άλλη, εσύ τι μιλάτε, τι εγώ μιλάς. Σορβόν έχω τελειώσει. Σορβόν, βέβαια ρε φίλε. Το λεμί μπουκαλιό, λεμί μπουκαλιό. Και τρέχει μπαλαντέρ, αλλά έτσι. Έτσι, πτυφούρ και βουλκανιζατέρ και πτυμπέρ. Για πες ρε Ταρίφοφ, σε καλά αγόρι μου. Δεν είναι ότι με τρελαίνει ότι ο τεχνικός διευθυντής μας ασχολείται μόνο με μεταγραφές και τίποτα άλλο στην ομάδα. Ναι. Αυτό που με τρελαίνει με την ομάδα είναι η ομάδα που βρίσκει επιτέλους μετά από χρόνια ένα παικταρά, βγαίνει και μία ο πρόεδρος και λέει δεν μπορείτε ρε παιδιά ο Πρίγκεβιτς, πάμε για πρωτάθλημα. Ναι. Και βγαίνει την επόμενη να πούμε εβδομάδα ο τεχνικός διευθυντής και λέει μα αυτή καλή πρόταση το δίνουμε. Ναι. Δηλαδή του κουτρούλιο γάμους γίνεται εκεί πέρα. Ναι. Για μένα προσωπικά. Όταν είσαι σε μια ομάδα του ελληνικού, ας πούμε του ΠΑΟΚ και οποιοσδήποτε ομάδας της Super League και 2 και 3 και 4 και 7 εκατομμύρια να δώσεις για παίκτες, επειδή δεν έχεις την προβολή της Real και της Μπαρτσελώνα, αυτούς τους παίκτες πρέπει να βρεις ένα μοτίβο για να τους πάρεις αυτά που θέλεις. Κατ' εμέ, κατά την προσωπική μου άποψη, είναι να έχουν μεν τεράστια συμβόλαια και μεγαλύτερα από ό,τι έχουν, αλλά η βάση του συμβολέου να είναι μικρή και από εκεί και πέρα να είναι συμβόλο με στόχους, με ατομικές επιδόσεις, με ναι. συμμετοχές και με τίτλους. Δεν διαφωνώ καθόλου μαζί σου. Έτσι, ο Βασιλογιάννης ναι. τον έκανε το Βαζάκη, τον είχε με 50 χιλιάρικα συμβόλαιο τον είχε. Αλλά του έλεγε, θα με πάρεις πρωτάθλημα, θα με πάρεις Κύπρο, θα βγεις πρώτος χώρος, βάζεις ένα εκατομμύριο. Ναι. Έτσι, άμα έκανες καμιά βλαχομαγκιά, σου κάρφωνε το δελτίο στην Κερκίδα για 10 χιλιάρικα το χρόνο και δεν μιλούσε. Ναι. Να σου πω τι πιστεύω εγώ. Καταρχήν, η άποψή μου είναι η εξής. Δεν θέλω οι καλοί παίχτες να μου φεύγουν. Εφόσον δεν φυτοζωώ οικονομικά, όπως γινόταν παλιά που λέγαμε, κλαίγαμε γιατί μας φεύγει ο παίκτης, παιδιά δεν έχουμε να τη βγάλουμε. Πρέπει να πουλήσουμε τον χι παίκτη. Το Βιερίνια στη Βόλφσμπουργκ, λέμε. Δεν θέλω να μου φεύγουν οι καλοί παίκτες. Έτσι, αυτό είναι ένα και δεδομένο. Θέλω να κάνω ένα κορμό 6-7 παικτών και να αλλάζουν το καλοκαίρι ένας, δύο, τρεις το πολύ. Αυτή είναι η άποψή μου. Υπάρχει όμως η εξής παράμετρος που πρέπει να την αναφέρουμε. Τι γίνεται όταν ο παίκτης θεωρεί ότι αξίζει να πάει σε ένα παραπάνω πρωτάθλημα ή να πάρει ένα μεγαλύτερο συμβόλαιο, να πάει σε μια ομάδα άλλου βεληνεκούς. Εκεί μπαίνει ο παράγοντας παίκτης, φίλε. Ή ο μάνατζερ μπορεί να του φουσκώνει τα μυαλά. Αγόρι μου, δεν είσαι εσύ εδώ για την Ελλάδα τώρα, σε παρακαλώ. Έλα, πάμε να φύγουμε έξω. Θα σου έχω πρόταση από Ιταλία, από Αγγλία, από Γερμανία, από Ισπανία. Μπαίνει αυτός ο παράγοντας. Τι θέλει ο παίκτης. Αν ο παίκτης Ταρίφοφ ξεσηκωθεί και πάρει το μυαλό του ιδέα ότι εγώ δεν κάνω για εδώ, τέλος. Δεν πάει να θες να τον κρατήσεις, φίλε. Δεν ναι. Κατάλαβες. Ο Ροντρίγκες ήταν μια περίπτωση που μια χαρά. Έτσι ήρθε από το πουθενά. Από μικρομεσαία ομάδα στην Ισπανία. Εδώ αναδείχθηκε όμως με τις εμφανίσεις του Europa League. Τελείως. Θεώρησε ότι πρέπει να φύγει και θεώρησε ότι η Τουρκία, ας πούμε, είναι γι' αυτόν ένα βήμα παραπάνω. Δεν πάει να του λέγανε. Άλλο αυτό, ρε παιδί μου. Έτσι, δεν πάει να του λέγανε δική μας, έλα εδώ να σου κάνουμε αύξηση, να σου κάνουμε. Όχι, τέλος. Άμα μπει αυτή η ιδέα. Ο Λούκας το ίδιο. Ο Λούκας. Τι να του πεις του Λούκας. Και ο Λούκας περίπτωση, αλλά εδώ πέρα, όταν έχεις τον άλλο, α πούμε, ένα πολύ βαρβάτο συμβόλαιο, τον έχεις ένα εκατομμύριο συμβόλαιο και τον έχεις τετραετές, δεν μπορεί να θέλει να φύγει για 500 χιλιάρικα. Δεν είναι μόνο θέμα χρημάτων, Ταρίφοφ. Για κάποιους από αυτούς είναι θέμα φιλοδοξίας. Νιώθουν ότι έχουν κάνει σκόντο βρισκόμενοι στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτό είναι. Αλλιώς για τα λεφτά, φίλε, τα λεφτά που δίνει ο ΠΑΟΚ και ο Ιβάν Σαββίδης ξέρουν ότι είναι όχι απλά εγγυημένα 100%. Τράπεζα, φίλε. Τράπεζα. Αλλά, φίλε,
Εδώ τώρα γιατί γίνεται αυτό και σου σηκώνει την πατιέρα ο παίκτης. Όταν τον παίκτη τον έχεις με ένα εκατομμύριο συμβόλαιο και τετραετές και μια ρήτρα 10 εκατομμύρια, σου λέει βρες ομάδα με 500 χιλιάρικα θέλουν να φύγουν, δεν γουστάρουν να παίζουν σε σένα. Άμα όμως τον παίκτη τον έχεις φιλαράκο, θα μου πιάσεις, θα πούμε, στο πρωτάθλημα από τις 30 συμμετοχές της 22. Έχουν τέτοια, έχουν τέτοια. Για να πάρεις αυτά, αλλιώς θα πάρεις τα κατά. Έχουν, τα Ρίφοφ τους έχουν βάλει τέτοια. Και πριν και επιπλέον πράγματα και δώρα και αυτά, χίλια πράγματα. Είναι τι ρόλο παίζει ο μάνατζερ άμα πιάσει τον παίκτη. Μπίρι, μπίρι, δεν είσαι εδώ, δεν είσαι. Εσύ τώρα είσαι στη δουλειά σου, είσαι σε μια εταιρεία αλφα. Και έρχεται ο προϊστάμενος, σου λέει θα φύγουμε, θα πάμε αλλού, έχω παραπάνω λεφτά εκεί, με αυτό σε πιο μεγάλο, αυτό με θέα, με έτσι, με αλλιώς, με μπόνους. Μπίρι, 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 μπίρι. Μπορεί, φίλε, το μυαλό. Αδικά αν ο παίκτης δεν είναι του σταθερού, δηλαδή δεν είναι της κατάστασης της μόνιμης, τότε υπάρχει, ελοχεύει ο κίνδυνος. Φυσικά δεν θέλω σε καμία περίπτωση να πουληθεί ο Πρίγιοβιτς. Ποτέ. Το λέω έτσι ξεκάθαρα. Βρήκαμε γκολτζή μετά από πόσα χρόνια. Δεν θέλω. Λοιπόν, Κωστή μου. Βρήκες και πελάτησα. Καλή σας μέρα, κυρία μου. Πού θα πάει, ρώτα τη λίγο. Πού θα πάει. Γεια σας, πού θα πάμε. Βασιλίσσης Όλγας και Κοσμά Αιτωλού. Φίλε, άμα μιλάς με τσατσαρό, δεν γίνεται να μην βάλεις κόσμο μέσα στο ταξί. Αυτό σου λέω, να το ξέρεις, φίλε. Στάνταρ είναι. Άχαστο, 1-0-5. Αυτό αδερφέ είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Φιλιά, φιλιά. Γεια σου, Ρίφο. Πάμε παρακατώ, καλημέρα σας. Ναι, γεια σας. Καλημέρα σας. Συγγνώμη, περίμενες, Γιώργο. Έλα, γόρι μου. Δεν πειράμε, άλλη μόνο. Έλα, Γιώργο. Όλα καλά τα είπατε. Καταρχήν να δώσουμε την παυλάρα το φιλαράκο μας, να πάνε όλα καλά. Τηλεφωνηθήκαμε χθες. Με πήρε τηλέφωνο πάλι το πρωί μετά, μόλις έκλεισε με σένα. Μπράβο. Τέλεια. Λοιπόν, όσο τώρα για τα παιδιά για τους ποδοσφαιριστές. Όταν έχει μια πρόταση, μιλάμε πάντα για την Ελλάδα, έτσι. Ναι. Για μια μεγάλη, για να πάει σε μια μεγάλη, ας χαρακτηρίσουμε χώρα, αναγνωρισμένη στο ποδόσφαιρο. Ναι. Ισπανία, Ιταλία, ναι, Αγγλία, ναι. Γερμανία. Με χίλια θα φύγει. Ναι, ναι. Δεν είπαμε να φύγει να πάει στην Ισλανδία, ούτε στην Νορβηγία, ακριβώς. Έτσι, στο Νορβηγικό ή στο... Οι συνθήκες, οι παιδικές, οι ποδοσφαιρικές, τα πάντα είναι σαφώς καλύτερα από την Ελλάδα, η οποία τώρα αρχινάει κάπως και στρώνεται, ναι. με τα κοράκια, εγώ έτσι τους χαρακτηρίζω, ναι. Τα κοράκια αρχινάνε και είναι πιο σωστά και βλέπουμε κάπως λιγότερο, καλύτερο κάπως ποδόσφαιρο από αυτό. Άξι, το μη χειρόν βέλτιστον έχει γίνει φέτος. Λοιπόν. Άσπο, δεν είναι τέλεια κατάσταση, αλλά σε σχέση με παλιά κάπως καλύτερα. Αλλάξει. Δεν είναι όπως ήταν παλιά, που κατέβαινες και έλεγες κάτσε ρε. Απ' το Αράου δεν έχει offside. Δεν θα ξεχάσω εκείνο. Είχε γίνει και αυτό φοβερό. Φοβερό από Αράου το offside. Δεν το θυμάσαι. Πώς το θυμάμαι. Εδώ δεν είμαι. Αυτά δεν. Δηλαδή δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Να σε κόβει offside, να είσαι πίσω 3 μέτρα. Παιχνίδι Βέρεια ΠΑΟΚ. Και μετά να λέει αμα συγγνώμη. Τι να το κάνω εγώ το δικό σου το συγγνώμη. Το δικό σου το συγκρότημα το κάνω δι. Τέλος πάντων, θα πείσω με αυτά. Όσο για, τους, για τον πρώτο φίλο που μίλησε, ένα κάρο ποδοσφαιριστές, ο Σαλμπικίδης, τι αγροτικό έκανε. Ο Αθανασιάδης, τι αγροτικό έκανε. Το ίδιο, φυσικά. Λοιπόν, εάν δεν μπορεί μία ομάδα, όταν έχει τόσους ποδοσφαιριστές, να τους βάζει, να την έχει μία σταθερή 18. Να τον βάλει έξω να ψηθεί. Αλλά φάγαμε και πολλές φόλες, φέροντας μεγάλους ποδοσφαιριστές εκείνη την εποχή, κατά τη γνώμη των ορισμένων, πάρε τον το Μέση των φτωχών, τον Χριστιανικούλη, που κατήθησε. Άξι, πουθενά. Το Φιλομένο, που κατήθησε. Πουθενά, πουθενά. Είχαμε τέτοιες περιπτώσεις. Το θέμα είναι πριν φύγουν οι παίκτες, ο Χαρίσης, ο Γιαννούλης, ο Χατζησαΐας, ο Ερίκε. Κάθεσαι και λες. Ναι. Ειδικά οι Έλληνες φταίνουν, τα έχουν πει ένα εκατομμύριο. Ισχύει ότι ήθελαν, να αποδεσμεύσουν ή να δώσουν δανεικό τον Κάμπος και επειδή δεν ήθελε να φύγει ο Τζάλμα Κάμπος, είπα να φύγει ο Ερίκε. Που νομίζω ότι παικτικά δεν χρειάζεται να πω ποιον προτιμούμε και ποιος είναι για να είναι στην ομάδα. Σαφώς. Νομίζω ο Κάμπος, ναι, προσπαθεί. Δεν λέω το παιδί είναι απρόθυμο, αλλά τη διαφορά δεν την κάνει, ρε φίλε. Με 800 πόσα παίρνει, χιλιάρικα. Δεν την κάνει ο Κάμπος διαφορά. Πέρνει, αλλά μιλάμε για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές.
ανέφερε στον Χαρίσο, Γκίζου, Χατζησαία κτλ. Δείξαν, κάνουν σφάλματα κι αυτοί. Φυσικά, κάνουν φυσικά. Σφάλμα. Μα τα είπαμε όταν έγιναν τα σφάλματα τους. Ναι, διότι είσαι σε μια μεγάλη ομάδα. Μια ομάδα πάρα πολύ μεγάλη για την Ελλάδα. Και εσείς κάνατε του κεφαλιού σας το κάθε τέτοιο. Όχι να πάμε να ξενυχτήσουμε, όχι να κάνουμε. Δεν μένει, όπως είπε στη Θεσσαλονίκη, είναι μικρή. Δεν είναι τεράστια η... τι να πούμε, ποια πόλη. Όχι, δεν είναι η Νέα Υόρκη. Ακριβώς δηλαδή, το σώμα μου το Νέα Υόρκη. Ένα χωριό μεγάλο. Και είμαστε και... έλεγε η προηγούμενη και η αξιαγάπητη Τούλα, ναι. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Αυτό, αυτό. Με τον Παύλο το έζησα και εγώ όταν πήρα τηλέφωνο του Ξανθοπούλου που κάτω από την Αθήνα που είχα κατεπήγον ζητούσα για αίμα. Αμέσως, φροντίζουμε γι' αυτό. Ελάτε. Μέσα Δεκεμβρίου θα ξανακάνουμε. Είμαστε μια μεγάλη οικογένεια. Είμαστε, όλοι... είμαστε μια ωραία παρέα στα καμαρίνια και αυτό βγαίνει όταν ανεβαίνουμε στην πίστα. Όπως στο μαγαζί. Είμαστε γεια σου Γιωργάρα μου! Φιλιά! Φιλιά! Ζου μου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Πάμε παρακάτω. Γραμμές να κάνουμε διάλειμμα γιατί έχουμε τέσσερις περιμένουν. Ναι! Να ακούσουμε ώρα. Άκου την ώρα λοιπόν. Ώρα. Κούκου. Η ώρα. Ναι. Πες μας. Θέλεις Ιάπωνα να πάρεις μπρος. Δώσ' του μία στο πλάι. Κάνε το σύστημα, σφαλιάρα. Η ώρα είναι 9:30. Κατέβασε τώρα την εφαρμογή το Γυράδικο ή μπες στη σελίδα μας στο Facebook και παράγγειλε με 15% έκπτωση τις πιο γευστικές λιχουδιές από το Grill House το Γυράδικο στον Εύωσμο. Γιαννάκη, ώρα για γραμματική. Κλείνε μου το Γυράδικο. Το Γυράδικο ψήνει όλα του τα κρέατα στα κάρβουνα. Του Γυράδικου οι νοστιμιές έχουν τη σφραγίδα του έμπειρου μας σεφ. Το Γυράδικο εμπιστεύονται για τις χειροποίητες λιχουδιές του. Ο Γυράδικο με το νοστιμότερο σουβλάκι της πόλης. Πολύ ωραία Γιαννάκη, τώρα στον πληθυντικό. Τα Γυράδικα. Ποια Γυράδικα, ένα είναι το Γυράδικο. Μακεδονίας 30 στον Εύωσμο. 2310-7575-7578 και έφτασε στην πόρτα σου. Πάμε, πάμε στις γραμμές να μην κόψουμε τον κόσμο. Ναι, γεια σας! Γεια σας. Καλώς το παιδί, good the boy. Τα σαλάκια μας τρέχουν. Τα σαλάκια φίλε, τι να κάνουμε. Να λαδόκολες, να γυράδικα, λοιπόν, να αυτά. Να είστε γεροί, να είστε γεροί, να ακούμε όλη την εκπομπή από το τηλέφωνο. Άλλες 150 διαφημίσεις. Να ζήσει ο Graham Bell που έκανε τη σωστή ανακάλυψη. Λοιπόν, λοιπόν τελείωσα τα συγχαρητήρια. Να πω πραγματικά στον Παυλάρα, να είναι δυνατός και γερός. Respect στη Τούλα, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Η Τούλα λέει, μιλάει παοξίδικα. 100%. Δεν θα πω 100%. Άλλο. Θέλω να πω τον κύριο Γραμμένο συγχαρητήρια για την αδράνειά του. Συγχαρητήρια μέχρι στιγμής. Η αδράνειά του με κολακεύει αφάνταστα. Αφάνταστα μπορώ να πω. Όσον αφορά στο θέμα τίποτα, των διαιτητών. Γενικά. Του προπονητή της Εθνικής. Τι... Δεν έχει κάνει τίποτα. Έχεις ακούσει ότι ο πάρθηκε ας πούμε η απόφαση τώρα απόφαση. Να έρθει η Εθνική και στη Θεσσαλονίκη. Πότε? Θα έπει τα μάτς για το Euro, τα προκριματικά θα τα δώσει Θεσσαλονίκη και ο ΆΚΑ. Καφτατζόγλιο και ο ΆΚΑ. Επίσης, σου λέω μικρά πραγματάκια τώρα. Μικρά πραγματάκια. Εγώ από τώρα όλα στο ΆΚΑ θα γίνουν. Όχι, δεν κανένα εδώ. Όχι, δεν γίνει. Άμα αποκλειστούμε, θα στείλουν κανένα παιχνίδι και εδώ. Θα το δούμε αυτό. Θα το δούμε. Επίσης, εγώ πρόσεξε, δεν είμαι ούτε συνήγορος του Γραμμένου, ούτε τον ξέρω τον άνθρωπο. Ούτε έχω ποτέ εγώ, δεν τον έχω δει. Δεν τον έχω δει ποτέ. Ποτέ. Λέω λοιπόν το εξής. Άλλες χρονιές, αν είχαμε αυτή την παρουσία στο πρωτάθλημα, θα ήταν τέτοια τα σφυρίγματα υπέρ του Γαύρου που θα ήταν 15 πόντους μπροστά μέσα Νοεμβρίου ο Ολυμπιακός. Φέτος δεν είναι. Όχι ότι είναι τέλεια και ονειρεμένα και είμαστε σε ένα ωραίο συννεφάκι. Ας πάμε και στα δικά μας τότε. Λέω τώρα. Διαφωνείς αυτό που λέω? Διαφωνείς? Δεν διαφωνώ, όχι. Όχι ότι είναι τέλεια, απλά... Δε, είναι φοβερό, δηλαδή το λέμε το αυτονόητο. Ακόμα ναι. Πάλι πίσω είμαστε. Τέλος πάντων. Καλά, έτσι κι αλλιώς. Αφού αυτοκτονήσαμε 5-6 λοιπόν, φορές. Ναι, γιατί λέμε ότι εμείς δεν πήραμε κανένα σφύριγμα ενώ αυτοί πήρανε. Ρε, δεν πήραμε. Πώς θα γίνει. Μηδέν. Και περίμενε να δεις τι έχει να γίνει στο πρώτο σφύριγμα. Όχι, περίμενε τι θα γίνει. Θα ξαναβγούν οι επιχαίοι τίτλοι για χαλίφιδες. Περίμενε. Άμα πάρουμε ένα σφύριγμα, δεν θα πάρουμε κάπου ένα σφύριγμα, αδερφέ. Μα ούτε εγώ θέλω, ξέρεις τι θα γίνει. Θα βγούνε φίλε με περικεφαλαίες στις εφημερίδες και στα site. Θα γίνει ό,τι θα γίνει του χαλίφι φίλε. Προτού τα ντέρμπι που πουλούνται όλοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ακριβώς. Όλα αυτά. Τα ξέρουμε. Λοιπόν, τώρα για τον ΠΑΟΚ.
Λοιπόν, θέλω, πήρα τηλέφωνο, αν είχα περισσότερο χρόνο, θα σας έλεγα, θα σας έκανα ανάλυση του παιχνιδιού της Δευτέρας. Ναι. Αλλά δεν θα σας την κάνω. Της Δευτέρας που έρχεται? Ναι, που έρχεται. Ναι, θα σας το κάνω. Βέβαια. Είναι προβλέψιμο. Είναι 2-0. Ναι. Είναι 2-0 το μάτς. Ναι. Θα τελειώσει όμορφα και ωραία. Γιατί ο Ατρόμητος έρχεται αποδικατισμένος. Ναι. Από τους παίκτες που είναι του ΠΑΟΚ και δεν θα παίξουν. Ε. Ναι. Γι' αυτό θα τελειώσει 2-0. Άρα, κριτήριο ανάκαμψης, κύριε Λουτσέσκου, δεν θα είναι αυτό το παιχνίδι. Ναι. Θα είναι τα δύο επόμενα. Δεν θα παίξει ο Γιαννούλης και ο Χατζησαΐας. Κωστή, το δηλώσαν οι άνθρωποι. Τι? Οι δύο είναι τιμωρημένοι. Ο Άρτα ξέρω τι είναι. Τους δηλώσαν να μην παίξουν αυτοί και ο άλλος δεν θα παίξει. Απλά πράγματα. Άμα παίξει. Για τον Οάρντα ήξερα. Τους άλλους δύο δεν το ξέρω το θέμα. Ναι, ναι. Για τον Οάρντα ήξερα το θέμα. Θα ζητήσω συγγνώμη άμα παίξουν. Ναι, ναι. Okay. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τα δύο επόμενα παιχνίδια, κύριε Λουτσέσκου, είναι το κριτήριο της ανάκαμψης της ομάδας από αυτό το χρόνο που μας ζήτησες, τον 1,5 μήνα που πήγανε 4 οι μήνες. Λοιπόν, είναι Πανιώνιος διπλό, κύριε ΠΑΟΚ, κύριε Λουτσέσκου, και Ξάνθη διπλό, κύριε ΠΑΟΚ, κύριε Λουτσέσκου, για να με πεις, να με πείσεις το ελάχιστο. Ναι, το ελάχιστο για ανάκαμψη. Έτσι. Λοιπόν, αυτά είναι τα πράγματα, αυτή είναι η ανάλυση μου εν ολίγης και θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα την εθνική που έφτασε μέχρι τα play-off και δεν μπόρεσε να περάσει. Στο παιχνίδι μου δείξανε ότι θέλανε να περάσουν τα παιδιά. Ναι. Είμαι φύλαδρος της εθνικής ομάδος, ναι. δεν την απαξιώνω ποτέ γιατί φωνάνε το εθνόσημο και είμαστε Έλληνες και πρέπει να είμαστε φύλαδροι αυτής της ομάδος. Την αγάπη μου και την φιλιά, καλημέρα. Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Για ακόμα ένα τεταρτάκι τρέχει ο διαγωνισμός χωρίς να λαχανιάζει. 2310-287-888 είναι το τηλεφωνό μας. Και βέβαια γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526 γιατί έχουμε τριήμερο θερμές, υπέροχο και κρέατα ενός μήνα από το κρεοπολείο Μιχάλη στον Εύωσμο. Ναι, γεια σας. Σε εσάς μιλάμε, μιλήστε μας κι εσείς. Έλα, ακούγομαι. Καλώς το παιδί, ρε. Καλημέρα και με ευχαριστήσουμε. Πώς το λένε τον κύριο, γιατί έχει δύσκολο όνομα, δεν το θυμάμαι. Ο κύριος, τι, γιατί πράγμα. Με την κλήρωση, ρε. Να του πούμε να ευχαριστώ μεγάλο. Η κλήρωση. Για τις θερμές. Α, είσαι ο φίλος που ήρθε και κέρδισε. Πάπα. Μπράβο, πολύ ωραία. Ο Μένιος, λοιπόν. Ο κύριος Μένιος. Είχε πει όταν έρθει ο πρώτος άνεργος ή πολύτεκνος. Δεν χρειάζεται να πούμε επίθετο, δεν υπάρχει λόγος. Μόνο το μικρό σου πες μας. Ο Γιώργος. Μπράβο. Ο Γιώργος ήρθε, λοιπόν, πρώτος με την κάρτα ανεργίας. Παρέλαβε το δώρο του και θα πάει στις θερμές να περάσει υπέροχα. Ευχαριστή τον Μένιο. Το Μένιο, λοιπόν. Τον κύριο Μένιο, ο οποίος είναι. Από τους καλοσυνάτους ακροατές τον ακούω πάντα διαχρονικός άνθρωπος και πάντα αυτά, με το χαμόγελο. Αυτά. Πολύ χαιρόμαστε που θα πάρεις τη γυναίκα σου και θα πας. Να περάσεις όμορφα. Να είστε καλά. Να πούμε περαστικά στον κύριο Παύλο. Περαστικά σε όλο τον κόσμο που υποφέρει. Έτσι. Να πούμε υγεία που είναι το παν. Όπως θα έχουμε ξαναπεί στα παλιά κάποια στιγμή. Έτσι. Υγεία στη ζωή είναι το παν. Υγεία και αγάπη. Χωρίς αυτά, πέρα, γεια σας. Από εκεί και πέρα, Δευτέρα, παίζουμε με τον Ανδρόμητο. Δευτέρα, 7.30. Ξενέρωμα πάντα. Αυτό είναι Δευτέρα πολύ με... Δεν πειράζει. Έτσι. Τι να κάνουμε. Okay. Να ευχηθώ να είναι τελευταία αγωνιστική, να μην ξανατιμωρηθούμε ποτέ. Ναι. Που είναι ένα βασικό τη σεζόν αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν εκτίσαμε ακόμα, είναι και το κύπελο με τον Ιγυνιακό. Όχι, τελευταία αγωνιστική δεν είναι με το... Νομίζω είναι και μία με το, στο κύπελο ακόμα. Ή κάνω λάθος. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω. Έτσι κι αλλιώς μετά παίζουμε δύο εκτός. Με το Βάζελο είναι το πρώτο μάτς μέσα. Ναι, 10 Δεκεμβρίου. Άρα ουσιαστικά είναι τελευταία. Ναι. Στο πρωτάθλημα, ναι, σίγουρα. Δεν θυμάμαι τώρα αν παίζουμε μέσα ή έξω για το κύπελο. Να βάλουμε μυαλό. Αυτοί που πρέπει να βάλουν μυαλό και να σκεφτούν ότι 7 αγωνιστικές ήταν πάρα πολλές και η ομάδα επί της ουσίας ήταν και μόνη, έτσι. Ναι. Είναι να πάμε και στο γήπεδο πρώτα ο Θεός να πάμε όλα καλά. Εύχομαι να ανοίξει το πνεύμα του κυρίου Λουτσέσκου. Να μην φοβάται καμία ομάδα γιατί είμαστε πάω, γιατί το βλέπω λίγο να φοβάται. Ναι. Και δεν μπορώ να καταλάβω. Και από εκεί πέρα πιθανολογώ ότι προστατεύονται οι ποδοσφαιριστές ιδανικοί και δεν παίζουν με τον πάω. Δηλαδή τα παιδιά αυτά με τι ψυχολογία να παίξουν. Ανάλογα το χαρακτήρα του παίκτη. Εγώ πιστεύω καλά είναι να μην παίζουν. Δηλαδή να έχουν και παίκτες στο κεφάλι τους. Ίσως να μην τους λένε είχαν μειωμένη απόδοση. Δεν έχει τύχει ποτέ τέτοιο περιστατικό, αλλά. Εγώ θα έλεγα, εφόσον είμαι ο μεγάλος ΠΑΟΚ, ας παίξει ο άλλος και ας μου δείξει απέναντι, γιατί συνήθως κυλιάζουν οι παίκτες που φεύγουν απέναντί μας, έτσι.
να μου δείξουν ότι αξίζουν να είναι εδώ. Να σου πω την αλήθεια αυτή τη στιγμή, έτσι πως είναι τα πράγματα, γιατί για το δικό μου σκεπτικό πιστεύω ότι θα προστατευτούν αν δεν παίξουν. Ναι. Δεν θα σου πει κανένας τίποτα. Ο άλλος μπορεί να το δει διαφορετικά, αλλά επί της ουσίας για μένα καλά είναι ιδανική να μην παίζουν αντίπαλοι με τις ομάδες που τους δίνουν. Ναι. Για πολλούς και διαφόρους λόγους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλιά, φιλιά. Καλή συνέχεια. Κοίταξε, μην ξαναβγεί ο μάγος και έχουμε πάλι διακοπή. Γεια, φιλιά! Φιλιά! Όντως, Δευτέρα είναι τελευταίο και κλεισμένο. Τελειώσαμε με την ποινή, παιδιά. Από 7 αγωνιστικές. Θυμάστε που λέγαμε το καλοκαίρι. Θα μπούμε όταν θα είναι ο Βασίλειδες στις βιτρίνες. Θυμάστε που έλεγα. Λοιπόν, Εγινιακός ΠΑΟΚ είναι στις 29 Νοεμβρίου στις 3. Άρα, με τον Ατρόμητο εκτείουμε την ποινή. Μετά παίζουμε δύο εκτός με Πανιόνιο και Ξάνθη. Δύο δύσκολα μάτς που εκεί κρίνεται η χρονιά, όπως καταλαβαίνετε. Έτσι. Καλημέρα σας! Δεν κάναμε διάλειμμα σε 9.30. Ναι! Γεια σας! Καλημέρα! Στο 23-12-200-500, αλόι από την Καλόε, όπως έχουμε πει. 49,90 τα 2 λίτρα φυσικής αλόης και 20 ευρώ καλημέρα. Δώρο. Έλα, καλώς το παιδί! Καλημέρα. Καλώς τον. Σαλίγκαρος. Έλα ρε Σαλίγκαρε, πού είσαι ρε παλίκαρε Σαλίγκαρε. Εδώ να βρέχει λίγο και λέω να βγω. Αυτά είναι φίλε. Δεν μασάς τίποτα. Με βήμα ταχύ! Μου στείλανε διπλό εφιάρεση, αδελφέ, τώρα τι θα γίνει, το μέρισμα θα το πάρω, χωρίς δεν θα το πάρω. Για το καβούκι, ε! Ε, ναι, το μέρισμα αυτό και στο σπίτι και το καβούκι, τι γίνεται. Κανονικά, φίλε. Κανονικά. Εν τω μεταξύ, η κυρία Σαλιγκαρίνα δεν πρέπει να πάρει, μόνο σου είσαι, δεν έχει και μια Σαλιγκαρίνα. Έτσι δεν είναι. Το Σαλιγκαράκι. Δύο Σαλιγκαρίνες, όχι μία. Δύο. Μπράβο, αυτό η Σαλιγκαρίνα, η δεύτερη που βγήκε πρόσφατα. Αυτά είναι, αγόρι μου. Οχ, αδερφέ. Και τώρα τι. Λέω τι ομάδα είσαι. Και μου φωνάζει κιόλας. Ποκ. Αυτά είναι, φίλε. Άμα την βάλω μια φορά την ακούς, θα επιδείξεις. Τώρα. Ετοιμάζω Θανασάρα να βγει. Αν δεν φάει τα τηλέφωνα. Για πες. Έγκυος η κυρία. Όχι, τι έγκυος ρε, ο μικρός είναι 2 ετών και 2 μηνών, τώρα άρχισε λέει διάφορα. Θανασάρε, τι ετοιμάζεις λες. Για πες λοιπόν. Τι να πω, να πήρα να σε ακούσω λίγο, να σου πω μια καλημέρα. Τέλειος. Δεν έχω να πω τίποτα. Πολύ δυνατός. Για τα παιχνίδια μας. Τι να πεις. Περιμένουμε τη Δευτέρα. Αυτό. Τα ξέρουμε τι κάναν και οι άλλοι νωρίτερα. Ναι, το παιχνίδι είναι λίγο δύσκολο. Έχει τώρα Παναθηναϊκός ΑΕΚ νομίζω. Παίζουν μεταξύ τους αυτοί. Ναι. Απόλυα μεγάλη για την ΑΕΚ ο Γιώχανσον μετά το Μάνταλο. Δεν πειράζει βρε. Καλά να είναι οι άνθρωποι. Καλά να είναι οι άνθρωποι. Έτσι ένας να φεύγει. Είπαμε όχι, εντάξει. Καλά να είναι οι άνθρωποι. Καλά να είναι, αλλά να μην παίζουν. Δεν τους καταργέμαι. Λέω καλά να είναι ένας να φεύγει. Τι είπα. Έγινε Σαλίγκαρε. Σε φιλό. Ναι. Ακούς. Χαιρετίσματα. Ναι. Χαιρετίσματα σε όλους τους παοκτήδες. Σε αγόρι μου. Ελλάδα και εξωτερικό. Σε όλους, σε Ελλάδα εξωτερικό. Έτσι. Και πάνω απ' όλα ζουμουσού λέμε. Ζουμουσού αδερφέ και μου. Τα πάντα καίμε. Αυτό αδερφέ μου, αυτό κυρίως. Αυτό. Φιλιά, φιλιά, ενωμένη, γεια σου Σαλίγκαρε. Ενωμένοι. Όσο ποτέ. Αυτό. Ποτέ αδικημένοι. Και νικημένοι. Πάντοτε νικημένοι όσο είσαι ενωμένοι. Γεια σου Σαλίγκαρε. Σε χαιρετώ. Να είσαι γερός. Να είσαι γερός. Φιλιά, ακούει. Πάμε παρακάτω. Δύο γραμμές ακόμα, τρεις, γιατί πρέπει να κάνουμε και τις κληρώσεις. Καλημέρα σας. Προλαβαίνετε για ακόμα 6-7 λεπτά. Να στείλετε, όχι παραπάνω για ένα δεκάλεπτο. Να στείλετε για τις θερμές. Τριήμερο υπέροχο. Να πάτε να χαλαρώστε τα ταλαιπωρημένα σας νεύρα, να ηρεμήσετε. Είναι καταπληκτικό το ξενοδοχείο. Θερμές προσφορά από το Snow Travel. Και βέβαια μην ξεχνάτε ότι εκεί έχετε δύο διανυκτερεύσεις. Και τζάκια και τζακούζι και υπέροχα πράγματα. Στο Λουτράκι Αριδέας. Και μια σακούλα κρέατα θα κληρώσουμε. Από το Κροπολίο Μιχάλης. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 545-26. Καλημέρα σας, ναι! Γεια σας. Σε εσάς μιλάμε, μιλήστε μας κι εσείς! Ναι. Έλα! Καλημέρα Κωστή. Καλώς στο Γεωπόνο! Τζουμουτσού. Όπως είχε πει ο Γκόμες, τι ωραίος φίλε. Ο μεγάλος Χάρη. Ο ηγέτης. Ενημερώνω όλο το χριστεπώνυμο πλήθος των αθλητηρίων ότι ο μεγάλος Χάρη Γκόμες επέστρεψε. Τρέλεμε. Έτσι. Γιατί? Τρέμε. Τζουμουτσού λέμε. Έτσι. Τι ωραίος φίλε. Γεια σου Γεωπόνο. 600 του μπάσκετ και 600 του βόλεϊ σας χαιρετούν. Αγόρι μου. Ηρωική. Φιλιά. Είμαστε, κάτι άκουσα για Σεπέδα, παίζει. Μπράβο σε εμάς, μπράβο και σε εμάς, παιδιά. Φιλιά, τζουμουτσού. Τζουμουτσού.
Γεια, φιλιά. Ήταν η κουβέντα που είπε στην αιμοδοσία μας έξω το παλατάκι ο Γκόμες. Έτσι. Δώσε τώρα! 2310-287-888. Πηγαίνουμε, οδεύουμε προς το τελείωμα. Να διαβάσω μηνύματα. Καλημέρα, αδερφέ μου. Βάλε μπατή ζημιά, ορίστε. Ζούμου σου, λέμε συγχαρητήρα σε όλους για το Στριβανίσιο. Τα είπαμε. Περήφανη για σας. Γεια σου, Χρύσα Άντσου. Κολόνα της ενημέρωσης. Πρωτοστάτηδα στο zoomusu.gr. Έτσι. Σου οφείλω πολλά. Για την όλη σου συμπεριφορά. Έτσι. Γενικά. Για τον τρόπο σου. Είσαι πολύτιμη. Να το ξέρεις. Τα έχω πει και κατηδίαν. Καλημέρα στον Κούλι. Από την ασπρόμαυρη κλινική και την ηλιόρου στην παγωμένη Στοκχόλμη. Παύλε Σιδερένιος. Αυτά είναι. Γνωριστήκαμε κιόλας. Την παρέδωσε τη φανέλα, ξέρεις. Το όλα πάω κλέφτε τη ζήτημα πιθανής πώλησης Πρίγιοβιτς το Δεκέμβριο. Ισχύει κάτι τέτοιο? Κώστα μου, δεν ξέρω τι να σου πω. Δεν ξέρω τι να σου πω. Ο Μίχελ το άφησε και αυτό ανοιχτό. Διαφωνώ, δεν θα ήθελα να φύγει ο Πρίγιοβιτς. Ειδικά μέσα στο χειμώνα, ας πούμε, μέσα στο Δεκέμβρη. Δεν θα ήθελα. Λοιπόν, κάτσε να δω τι λέει εδώ. Γεια σου Θοδωρή μου, να είσαι γερός, να είσαι γερός. Γεια σου Χρήστο Κολοβέ. Μελβούρνη λέει 33 βαθμούς. Πλάκα μου κάνεις. Ασπρόμαυρες καλησπέρες από τη ζεστή Μελβούρνη. Καλή τρίτη σε όλα τα ζουμουσάκια. Ζουμουσού λέμε και κάθε πίκρα και με. Βέβαια εκεί τώρα φίλε είναι καλοκαιράκι, έτσι. Όπου ο Άγιος Βασίλης κατεβαίνει με βερμούδα, με σαγιονάρα διχάλα και τέτοια πράγματα. Καλημέρα. Γεια σου Ηλία Σταφυλίδη. Αδερφέ, Σουηδία εδώ. Καλημέρα στο Μάριο. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα στην παρέα. Λέμε ζουμουσού στις λύπες και στις χαρές. Αλλά αυτό που έγινε χθες στην πόλη μου δεν το θεωρώ ζουμουσού. Το θεωρώ βλακεία και απογοήτευση. Το μεσημέρι της Δευτέρας 13 Νοεμβρίου, τρεις άγνωστοι φορώντας κουκούλες και επειδή ζούμε σε μικρή πόλη και γνωριζόμαστε πάνω κάτω μεταξύ μας, οι σύνδεσμοί μας φωνάζουν στην άλλη πόλη συνήθως από Βέρεια Θεσσαλονίκη. Ανέβηκαν στα νέα γραφεία τα οποία ετοιμάζει ο σύνδεσμος φίλων Άρη και τα κάνανε γυαλιά καρφιά. Ο ένας των τριών κρατούσε ρόπαλο του μπέιζμπολ και τραμάτισε δύο από τους παρόντες στις εργασίες του ζυδέσμου στο κεφάλι. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά στο κέντρο υγείας Αλεξάνδρειας και συνέχεια στο νοσοκομείο Βέρειας για ράματα. Το απόγευμα από το σύνδεσμο του Άρη φώναζαν και ήρθαν κουκουλοφόροι από την Θεσσαλονίκη, αριανοί με γκλόπ και αλυσίδες και μπροστά στο σύνδεσμο του ΠΑΟ κάναν φασαρίες απαράδεκτη. Παιδιά, θα σας πω ένα πράγμα. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Από όπου κι αν προέρχονται τέτοιες ενέργειες είναι τελείως αχρίαστες, είναι τελείως βλακώδεις. Δεν υπάρχει κανένα νόημα, επειδή ο άλλος πιστεύει κάτι άλλο, να σπάμε ο ένας το κεφάλι του αλουνού. Το καταδικάζουμε, είτε είναι ασπρόμαυρο, είτε είναι κιτρινόμαυρο, είτε είναι μπλε και άσπρο, οτιδήποτε να είναι. Δεν χρειάζεται να το πω, παιδιά, νομίζω ότι λέμε το αυτονόητο. Μπορούμε να τρελνόμαστε για την ομάδα μας χωρίς να σπάμε ένα στο κεφάλι του αλουνού. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα τώρα? Είμαστε στο 2017 και σπάμε ένα στα κεφάλια του αλουνού? Δηλαδή, πρέπει από αυτό το πράγμα επιτέλους να ξεφύγουμε κάποια στιγμή. Καλημέρα, ζουμουσού σε όλους, λέει ο Βασίλης ο Κουμπαγιώτης. Γεια σου, Βροχή. Γεια σου, Βροχή μου. Γεια σου, Γιώργο Πανανέ. Καλημέρα, ζουμουσάκια. Καλημέρα, Κωστή. Άντε, ένα-ένα να επιστρέφουν. Καλό υπόλοιπο να έχετε όλοι σας. Για το Μιστακίδη μιλάμε. Χαίρομαι πολύ για αυτό το παλικάρι. Ταλαιπωρήθηκε τόσο πολύ, τόσο πολύ. Καλημέρα Κωστή μου, λέει Δέσποινα. Καλημέρα και στην όμορφη ζουμουσού παρέα από Εγάλεο, ζουμουσού ΠΑΟΚ. Γεια σου Δέσποινα Κυριακίδου. Γεια σου Δεσποινούλα, γεια σου Λάζαρε. Σ' όλα τα παιδιά, γεια σου Κανάρι. Εδώ είμαστε. Θα σας πω αύριο οριστικά πού ακριβώς θα γίνει η αιμοδοσία μας. Αυτή τη φορά, όπως είπαμε, θα κάνουμε εκτός από αιμοδοσία και συλλογή ρούχων για αυτούς οι οποίοι έχουν πραγματικά θέματα. Καλημέρα, λέει ο Πολύδωρος. Έχω δίδυμα παιδάκια, αδερφέ, να σου ζήσουν τα παιδάκια σου, να τα καμαρώνεις όπως επιδείνουν, να είσαι καλά. Πολύδωρε, η Φόφη Ορφανίδου λέει Θερμές, καλημέρα Κωστή, δώσε και σώσε για να χαλαρώσουν τα ταλαιπωρημένα μας κορμιά. Πάμε δυνατά για τα λουτρά. Να σε γερός, χαίρομαι που σ' ακούω. Καλή εκπομπή, Θερμές, ο Χρήστος Καραγιαννίδης, γεια σου Τσουμάνη Ανδρέα, γεια σου Βασιλική μου. Να σε καλά, Αλέξη Μουράτογλου, γεια σου Παπαδόπουλε Απόστολε, γεια σου Λιακοπούλου Όλγα, δυνατά και πάντα ελληνικά, ζουμουσού και σήμερα, φυλάκια. Γεια σου Αποστόλη μου, γεια σου Γιάννα, γεια σου Βασιλική, γεια σου Χριστάρα. Λοιπόν, καλημέρα. Στη Σταμάτη Ευαγγέλια Κωστή, καλημέρα. Τη σακούλα με τα κρέατα. Να ξέρεις αν τυχόν την πάρω, πάει για το συσίτιο του Αγίου Ελευθερίου. Μπράβο, και εκεί γίνεται σπουδαία δουλειά στον Άγιο Ελευθέρη. Γεια σου, Καρπενίτη Θανάση. Καλημέρα, κρεατάρες, να βγάλουμε το μήνα. Γεια σου, Βαγγέλη και Βορκιάν. Καλημέρα, Κωστή, βάλαμε στην κλήρωση, παρακαλώ. Καλημέρα, Κωστή, βάλαμε για Θερμές. Ο Δημήτρης Τσακυρίδης, ο Ευρωπόντιος. Γεια σου, αδερφέ μου. Σε ευχαριστούμε που μας δίνεις δύναμη, αισιοδοξία. Μπορεί και εσύ να έχεις προβλήματα, λέει ο Κωνσταντίνος, αλλά τα βάζεις το πλάι για μας. Έτσι πρέπει, αδερφέ μου, έτσι πρέπει. Δεν είναι όλες οι μέρες ίδιες. Σας χρωστάω
ειδικές εκπομπές αφιερώματα σε παλιά περιοδικά, σε παλιές γειτονιές, σε διλήμματα τύπου μερέντα ή νουτέλα, σε αφιερώματα στα ανέκδοτα για τον Τζάκι Τσάν, για τα γκρίκλις. Έχουμε πολλά πράγματα που θέλουμε να κάνουμε. Έχουμε και λαϊκές βραδιές που ετοιμάζουμε για εσάς. Πρέπει να ξέρουμε όμως συγκεκριμένες ημερομηνίες. Δεν είναι εύκολο να ξέρουμε πολύ καιρό πριν. Θα σας το πούμε μια εβδομάδα πριν. Να ξέρετε, να έχουμε και λαϊκές βραδιές εδώ. Να έρθουμε για να κάνουμε μουχαμπέτι. Καλημέρα στην Άουσα, στα παιδιά, στα Χανιά που ξέρω ότι μας ακούνε. Λοιπόν, αδερφέ, δεν μπορώ να ξέρω το κάθε site τι γράφει. Ειδικά αθηναϊκό. Διαβάζετε τα πάντα, δεν υπάρχει κανένα φίλτρο. Δεν να βγει κανένα ποτέ να πει συγγνώμη τότε που είχαμε πει ότι θα γίνει αυτό και αυτό. Κανένα. Πολύ σπάνια θα το δει. Πολύ σπάνια. Άρα τα περνά από φίλτρο αυτά που διαβάζει. Τα περνά από φίλτρο. Σημασία έχει ποιο λέει τι. Αυτό ένα μηδέν θα μου πείτε. Σημασία έχει να ξέρετε αυτό τι έχει πει στο παρελθόν ότι θα κάνει αν γίνει αυτό ή αν γίνει εκείνο. Πόσο κολοτούμπα είναι, πόσο το πήρε πίσω, πόσο αλλάζει ανάλογα με τον άνεμο, όπου φυσάει ο άνεμος, αυτό έχει σημασία. Νομίζω το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τις κληρώσεις μας, να βγάλουμε τους τυχερούς. Έχουμε βάλει και τους χθεσινούς. Έλα, άντε ρε Κωστάκη. Έτσι αγόρι μου, έτσι θα φύγω φίλε. Πώς με νιώθει αυτό το παλικάρι. Έτσι, θέλω ποιότητα φίλε, θέλω ποιότητα που έλεγε αυτή η ψυχή. Αυτός τι ομάδα υποστηρίζει στον μπάσκετ, ξέρεις. Δάφνη. Μπαντρεύτηκε κιόλας. Λοιπόν. Θέλω μαζί με τα χθεσινά από το 1 μέχρι το 81 να μου πεις δύο νούμερα, Χρήστο Κιώση, από τα δικά σου φιλίδωνα χείλη. Αυτά τα ποθητά σε κάθε γυναίκα κρέμονται οι ακροατές μας, οι 81 ακροατές. 82 τώρα. Το 24. Το 24, έτσι επειδή βαριώσουν να πεις ένα άλλο νούμερο, υπάρχει κάποια σημειολογία. Έτσι βαριώσουν. Πολύ ωραία. Και ένα ακόμα δώσε. Το 24 είναι για τις θερμές και ένα για τα κρέατα. Το 55 είσαι πολύ δυνατός φίλε, πολύ δυνατός και μαγεύεις. Θέλεις και απογοητεύεις ταυτόχρονα. Λοιπόν, πάω να δώσω. Θερεμές. Μάκι, έλα ως εδώ που σε λαχταρώ. Οι θερμές, Φόφη Ορφανίδου. Θερμές 6997 σε 429 η Φόφη. Φόφη, θα πας αλουτρά. Πάρ' τη τηλέφωνο, ναι. Πάρ' τη τηλέφωνο αγόρι μου. 6997 σε 429. Φόφη Ορφανίδου. Για να βγάλουμε Φόφη. Κανονικά ξέρεις τι πρέπει να κάνω. Επειδή το καίω μόνος μου, δεν θα πρέπει να λέω το όνομα πριν. Να παίρνουμε κατευθείαν τηλέφωνο, να βγαίνω να κάνω φωνές για να κάνουμε μουχαμπέτι. Η Φόφη Ορφανίδου, έλα σε 429 τελειώνει. 6997 σε 429. Φόφη Ορφανίδου, θερμές, καλημέρα Κωστή, σούξου μουξου κτλ. Και τα κρεατάκια πηγαίνουν. Πού σε λαχταρώ. Σου ματιά με κάνουνε χίλια κομμάτια. Λοιπόν, ο Κεβορκιάν Βαγγέλης κερδίζει τα κρέατα. 6980 σε 018. Πάμε να πάρουμε τώρα τη Φόφη. Είναι της μέρας τώρα το όνομα με τη γεννήματα. Τουτ μας γιώνει, δεν βγαίνει στη γραμμή και τελειώνει η εκπομπή. Φόφη, σήκωσέ το Φόφη. Σήκωσέ το Φόφη. Μπορεί να είσαι δουλειά η κοπέλα, μπορεί οτιδήποτε. Είναι και τέτοια θέματα έτσι. Φόφη! Σήκωσε το Φόφη! Σήκωσε το τηλέφωνο! Φόφη! Γιατί δεν απαντάς, Φόφη! Σε στέλνουμε τριήμερο στα λουτρά! Φόφη! Μάλιστα. Λες να είναι ο ποδός του Όφη, Φόφη. Θα μπορούσε. Το σηκώνει. Το σηκώνει, Φόφη. Τέλος πάντων. Ξανακάνε μια προσπάθεια, Μαριλής! Γλυκιά μου, Μαριλής! Ξανακάνε μια απόπειρα. Μια επανάλα. Εμείς, κυρίες και κύριοι, φτάνουμε σε μία ακόμα εκπομπή, στο τέλος της. Μία ακόμα εκπομπή πολιτισμική κληρονομιά για τις επόμενες γενιές. Εδώ ήμασταν. Ζουμπουσού λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Αυτό το υπέροχο αγόρι που στάθηκε πίσω από την κονσόλα, ερωϊκός, αναπάντεχος, αγέροχος, θα λέγα και αέναος και ανιδιοτελής, Χρήστος Κιώσης. Ευχαριστούμε φυσικά τους χορηγούς μας που στηρίζουν μόνιμα και παντοτινά. Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, εκπληκτικές γεύσεις απέναντι του Μασούτη στα Ελευθέρια, 705-750 Δηληβεριά. Τέντα Χομ, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτσίδης. 35 χρόνια εμπειρία σε ζελατίνα, τέντα πέργολα, σουξουμούξου. 4.30.011 τώρα! Καλό φυσικά πρώτη και κορυφαία εταιρεία και φράουλα και λεμόνι και μαστίχα χείου και άγριος κρόκος και φυσικά φυσική γεύση 49.90 τα 2 λίτρα και 59.90 από 100 ευρώ τα 3 λίτρα φυσικής αλόης, υπέροχα για το ζάχαρο, για την πίεση, για την κολυστερίνη, για την αποτοξίνωση, για την παλινδρόμηση, για την γρήπη, για όλα τα πράγματα. Η φύση προέβλεψε και η Καλόε που είναι η πρώτη εταιρεία
από, μαζεύει την καλή από την Πελοπόννησο, από τα νησιά του Αιγαίου, από την Κρήτη, στο φαρμακείο. Και 20 ευρώ δώρα έρχονται αν παραγγείλετε στο 23 12 200 500, σπίτι σας κούτρα δωρεάν. Δεν σηκώνει Φόφη. Φόφη, γιατί δεν το σηκώνει Φόφη, πρέπει να φύγω. Πρέπει να φύγω. Φόφη, Ορφανίδου, μπορεί να είναι στη δουλειά, μπορεί οτιδήποτε ρε παιδί μου, εντάξει, οκ. Okay. Θα τη βγάλουμε αύριο φίλε αέρα. Τότε, σας φιλώ γλυκά στη μούρη, ζούμου σου, ζήστε τις μεγάλες στιγμές όταν έρχονται. Μην τις προσπερνάτε, μην σκύβετε το κεφάλι, μην σας πιάνει απογοήτευση, μην γίνεστε ενοχικοί. Μην κάνετε παρέα με ανθρώπους που σας ψυχοπλακώνουν, που ζουν από τη δική σας στεναχώρια. Μακριά, μακριά! Σας φιλώ γλυκά στη μούρη, έρχεται η Τρόικα του Λίμπερο. Bye, 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 bye!